Λικεράκια, Βέρα. Σήμερα έχω συνταγές για λικεράκια, είδες. Τέλεια, τέλεια. Καλησπέρα, φίλοι μου. Όπως είδατε, τα μπουκαλάκια μου αραβιασμένα στη σειρά. Σήμερα είπαμε έχουμε λικέρ λωτού, λικέρ δυόσμο και πορτοκάλι. Υπέροχες νοστιμιές χριστουγεννιάτικες για να κεράσουμε τους φίλους μας. Αλλά προηγουμένως έχουμε εδώ τη Βέρα μας. Βέρα, καλώς όρισες. Καλησπέρα, Ελένη. Να πω και εγώ την καλησπέρα μου στον κόσμο που παρακολουθεί την εκπομπή σου. Και η αλήθεια είναι πως πραγματικά γελάει η κάμερα, γελάει πάρα πολύ κόσμο. Η Ελένη είναι πολύ πιο όμορφη από κοντά, την προσθέτει από κόσμο χρόνια. Όντως, έχει τέλεια την ερμηνεία. Θα πιαστείς, Βέρα, θα πιαστείς με το φίλο του άντρα μου, το τραπεζικό που μόλις με είδα. Αμάν, Ελένη, ναι. Ναι, αγνώριστη. Εγώ εντυπωσιάστηκα προχθές. Ο Φακός όντως σε προσθέτει χρόνια. Δεν πειράζει. Είσαι πολύ πιο γλυκιά έτσι μπροστά από κοντά. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε, έτσι είναι τα μηχανήματα. Βέρα μου, σήμερα τι θα μας δείξεις, για πες μου λίγο. Θα πούμε πάλι τα βασικά. Σίγουρα. Εντάξει, θέλουμε πληροφορίες για φίλες καινούργιες που δεν τα έχουν δει. Όντως, ναι, για όσους δεν παρακολούθησαν την εκπομπή. Ωραία. Για ο λόγος σε εσένα. Βρισκόμαστε... Ναι, ευχαριστώ. Βρισκόμαστε εδώ τόσο σύντομα γιατί το ζήτησε ο κόσμος. Βέβαια. Όπως εσύ προχθές που είδες το πείραμα και έπαθες πανικό. Άστα, ναι, έπαθα σοκ. Πάρα πολλοί κόσμος, όντως, τρόμαξαν με αυτό που είδαν. Σου λέει τι πίνουμε τόσο καιρό. Δεν έχω ξαναπλύνει τίποτα με το νερό το τρεχούμενο της βρύσης. Τίποτα, απολύτως. Όλα κολλάνε στα φρούτα, στα λαχανικά. Ναι, ναι, όλα, όλα. Και τα πίνουμε. Mm-hmm. Να πούμε λίγο το φίλτρο ότι είναι το Kaiser Euro. Δεν ξέρω τώρα πώς πρέπει να το κρατήσω. Έτσι και σταθερά λίγο, μπράβο, πολύ ωραία. Kaiser Euro, ρώσικο προϊόν της εταιρείας North Market. Μην το κουνάς καθόλου, πολύ ωραία. Είναι της εταιρείας North Market, σεραϊκή εταιρεία. Ρώσικο προϊόν, πιστοποιημένο και εγγυημένο από το Γαλλικό Ινστιτούτο Παστέρ, το οποίο φιλτράρει 3.000 λίτρα έως και 98% όλες τις επικίνδυνες ουσίες. Και η απόδοση του... το ματές εδώ πάνω για να αισθάνεσαι λίγο πιο άνετα και να εξηγήσεις τι θέλεις στον κόσμο. Η απόδοση του είναι αρκετά υψηλή. Πολύ θα έλεγα εγώ. Πενταπλάσια σε σχέση με τα άλλα μικρά φίλτρα της αγοράς. Και αυτό χάρη στο στοιχείο που έχει η Ελένη. Ναι, ναι. Είναι το Aragon. Φυσικά το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ωραία. Αλλά τα ξαναλέμε για όσους. Είπαμε για φίλους που συνέχεια παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε. Όντως, που δεν έχουν παρακολουθήσει την εκπομπή σου. Το Aragon στα ελληνικά σημαίνει αραγωνίτης. Είναι φυσική πηγή δηλαδή, ορυκτό, πέτρωμα και το κατάλληλο για αντιμικροβιακή προστασία. Φιλτράρει ακόμη και ραδενεργά στοιχεία. Και αυτό το λέμε γιατί είναι δοκιμασμένο σε μολυσμένες περιοχές μετά το ατύχημα του Τσέρνομπιλ. Προσαρμόζεται πάρα πολύ εύκολα στο ακροστόμιο της βρύσης. Αυτό το ξαναλέμε γιατί ο κόσμος συνέχεια μας ρωτάει πώς θα το τοποθετήσουν. Πολύ απλά. Είναι πολύ απλό. Και εγώ το διαβεβαιώνω γιατί το πέρασα μόνη μου. Που δεν έχω περάσει, σου είπα, Βέρα, μου ούτε λάμπα. Είναι πολύ, πολύ εύκολο στην τοποθέτηση. Περιστρέπεται και όλο το φίλτρο μας. Αυτό το κάνω γιατί το λέω. Γιατί κάποιες κυρίες στο τηλέφωνο μου λένε ότι πάνω από το νεροχύτη έχουν παράθυρο. Α, εντάξει. Και όταν λέω ότι ο όγκος είναι προς τα κάτω, για να μην εμποδίζει τις νοικοκυρές του να κάνουν τις δουλειές τους, ναι, όμως λέει, αν είναι προς τα πάνω, εγώ έχω ακριβώς ίσα-ίσα περνάει το παράθυρο που ανοίγει, οπότε δεν θα μπορώ. Μπορεί να το περιστρέφεται, έτσι, να το γυρίσει και μπορεί να ανοίξει το. Ναι, από εδώ. Από εδώ έλα. Πολύ ωραία.
να το δείξουμε καλύτερα. Πάρα πολύ ωραία. Περιστρέφεται, οπότε μπορεί να ανοίξει το παράθυρο πάνω από τον πάγκο. Εγώ έχω παράθυρο πάνω, πάνω από τον νεροχύτη μου. Ναι. Απλά έτσι και εμένα η βρύση μου λίγο έρχεται μπροστά και δεν ενοχλεί καθόλου. Ναι, το φίλτρο το έχω εκεί. Άνετα μπορούν να κάνουν τις δουλειές τους. Είναι μικρό, πρακτικό, με υψηλή απόδοση φιλταρίσματος. Είναι σε προσφορά να πούμε. Από 80 ευρώ που είναι η αρχική του τιμή, είναι στα 34,90. 34 ευρώ δηλαδή και 90 λεπτά. Έρχεται το σύστημα κομπλέ στο σπίτι τους. Μαζί με δώρο ένα μπουκαλάκι υγρό ανίχνευσης χλωρίου. Ναι. Για να κάνουν και το πείραμα στο σπίτι τους. Να ξεκινήσουμε με το πείραμα, να δούμε λίγο με τα φώτα. Ναι, ναι, να ξεκινήσεις. Έλα. Ωραία. Να το βάλουμε αυτό εδώ. Και να βάλουμε εδώ που θέλεις λίγο. Αυτά ας πάρω εγώ τα λικεράκια μου λίγο. Να δείξει λίγο ο φακός. Ότι εγώ θα πάρω ωραία. Νεράκι από τη βρύση, έτσι. Εκεί σε δείχνει ο Βασίλης. Πολύ ωραία. Παίρνεις τώρα από την, όχι από τη μεριά του φίλτρου, όχι, από τη βρύση μας, κανονικά. Από τη βρύση, ωραία. Κανονικά. Να μην βάλουμε και πολύ, είναι λίγο βαρύ. Εγώ ήδη έχω το νεράκι μου εδώ έτοιμο και πίνω ναι. συνέχεια όλη την ημέρα. Ωραία. Να πάρουμε και ένα ποτήρι από το φιλτραρισμένο, έτσι. Ναι. Γυρνάμε το διακοπτάκι. Πολύ απλά. Απλά να εξηγήσεις, Βέρα, λίγο τι θέλεις σιγά-σιγά, γιατί κάποια, ναι, κάποια μέρη, ξέρεις, έχουν πολύ πίεση. Δεν συμβαίνει σε όλες αυτό, τώρα στη δική σου. Γι' αυτό είπα, κάποιες περιοχές. Ναι, ναι, ναι. Και στο χωριό μας έτσι, γιατί έχουμε δυνατή πίεση, άρα θέλει σιγά-σιγά. Θέλει όντως σιγά-σιγά. Και από ό,τι ξέρω, φιλτράρεται και πιο καλά. Τα άμαθα εγώ απ' έξω, τα διάβασα όλα. Όταν έχουμε σε χαμηλή ροή τη βρύση, όντως φιλτράρεται καλύτερα. Σιγά-σιγά. Να ρίξουμε αυτό το νερό, είναι κανονικά από τη βρύση, έτσι το αφιλτράριστο. Το δικό μου το παίρνω, ναι, εγώ ωραία. Εδώ. Ρίχνουμε εδώ πέρα 5-6 σταγόνες, όπα. Ρίχνουμε και στο φιλτραρισμένο. Είδες, Ελένη, πήρε να αλλάζει χρώμα, έτσι. Αμέσως. Θα βάλουμε και τα φουρτάκια εδώ πέρα. Και αυτό το κάνουμε για τις κυρίες που νομίζουν ότι όταν πλένουν τα λαχανικά και τα φρούτα με το νερό της βρύσης, ότι τα καθαρίζουν. Στην ουσία δεν κάνουν τίποτα, έτσι. Το νερό αμέσως έγινε με το φάρμακο, έγινε πράσινο. Είδες πως άλλαξε. Να βάλουμε και τις πιπεριέτσες μας. Όλα αυτά θα αφήσουμε λίγο μέσα. Θα το απορροφήσουν τα λαχανικά. Αμέσως τι χρώμα πήρε το νερό μόλις πήρε έβαλες το όχι, μόλις έβαλες το... Και τώρα ξαναεπανέρχεται. Ναι, παίρνει να επανέρχεται. Τώρα ξαναγίνεται όπως ήταν το αρχικό, το λευκό. Ακριβώς. Πήρε να επανέρχεται. Αυτό σημαίνει ότι το απορροφούν το χλώριο τα λαχανικά μας. Και τα περισσότερα φρούτα τα τρώμε με τη φλούδα. Έτσι ακριβώς, για τη βιταμίνη τους. Για τη βιταμίνη. Στην ουσία όμως τι κάνουμε όταν τα πλένουμε, τίποτα. Τίποτα. Προσθέτουμε επιπλέον χλώριο. Ήδη έχω. Όντως, φυτοφάρμακα. Ήδη έχω φυτοφάρμακα, πάρα πολλά για να τα φτάσουν στο σπίτι μας. Και ειδικά πολλές φορές όταν δεν είναι υποχειακά τα λαχανικά. Ναι, ναι, ναι. Πέφτει πολύ περισσότερο. Και άλλο τόσο από το νερό. Ναι, ακριβώς. Μια χαρά. Βλέπεις πως πήρε και αλλάζει το χρώμα του. Αμέσως, ναι. Το ρούφιξαν τα λαχανικά. Αμέσως. Έγινε όπως ήταν στην αρχική του μορφή. Ενώ το φιλταρισμένο παραμένει πεντακάθαρο. Να πούμε λίγο στον κόσμο πως η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει στις μέρες μας πουθενά καθαρό νερό. Τα είπαμε και προχθές, τα ξαναλέμε για όσους όντως δεν παρακολούθησαν την εκπομπή σου. Είτε γιατί το δίκτυο ίδρυυσης είναι απαρχαιωμένο σε κάποια σημεία της χώρας μας, είναι ακόμη ο αμίαντος, έτσι, όλοι το γνωρίζουμε αυτό, πως είναι μια τοξική καρκινογόνα ουσία το αμίαντος, βέβαια. Ακόμη όμως και ανανέωση να γίνει, το νερό αυτό που φτάνει στο ποτήρι μας δεν είναι τόσο καθαρό. Και το χλώριο και τα άλατα, όλοι ξέρουμε ότι δημιουργούν πέτρα στα νεφρά. Πέρα από αυτά, υπάρχουν μέσα φυτοφάρμακα, χημικά, παράσταση, ζανιοκτώνα και δεν υπάρχει πουθενά καθαρό νερό. Γι' αυτό το φίλτρο είναι ένα απαραίτητο προϊόν. Πρέπει, Ελένη, πραγματικά να υπάρχει σε κάθε σπίτι για να εξασφαλίζουμε πεντακάθαρο νερό στην οικογένειά μας. Αυτή τη στιγμή δίνεται μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία στον κόσμο, γιατί το προϊόν αυτό είναι σε προσφορά. Ένα αξιόπιστο προϊόν με υψηλή απόδοση φιλταρίσματος. Είναι, να το ξαναπούμε, προεγμένης τεχνολογίας. Ό,τι πιο σύγχρονο, αξιόπιστο και εξελιγμένο υπάρχει στην αγορά. Μικρό, κομψό, με υψηλή απόδοση φιλταρίσματος. Πενταπλάσια σε σχέση με τα άλλα φίλτρα της αγοράς.
Η αρχική του τιμή είναι 80 ευρώ. Πάρα πολύ οικονομική. Και τώρα είναι σε προσφορά στα 34 ευρώ και 90 λεπτά. Βέβαια, όπως το βλέπουμε, άρχισε, έφυγε. Βέβαια. Θα τα βγάλουμε. Να τα βγάλουμε. Τώρα. Αυτά είναι τα νερά που είπαμε. Το φιλτρισμένο. Είδες, δεν άλλαξε καθόλου. Τίποτα. Παρόλο που είδες, μπήκε το φάρμακο. Τίποτα. Μπράβο, Ελένη, μου με βοηθάς κιόλα. Πω. Α, σου είπα, έχω πάθει πανικό. Είδες, από προχθές, από μία πιπεριά. Αυτό έγινε πάλι, όπως είναι αυτό. Πού πήγε όλο αυτό, στα λαχανικά μας. Έμεινε εδώ μέσα. Πήγε στα λαχανικά, στα και άντε τώρα αυτά τα λαχανικά να τα φας. Να τα δώσουμε στα παιδιά μας, έτσι, να τα φάμε εμείς. Άντε τώρα αυτά τα λαχανικά, το νερό που ήταν σχεδόν κίτρινο-πράσινο, που έγινε πήρε από το και καθάρισε, βέβαια. Έγινε αμέσως. Γιατί το τράβηξαν τα λαχανικά. Διαβιές και καθαρό, όπως είναι το φιλτραρισμένο. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί έχουν αυτή τη δυνατότητα τα λαχανικά να απορροφούν, να συγκρατούν όλα τα κακά στοιχεία που βρίσκονται μέσα στο νερό. Και όπως είπαμε, είναι πάρα πολλά, Ελένη. Βέρα, κάποιος που θα είναι, να πω, που δεν θα πιστεύει, σαν τον Άπιστο Θωμά. Το αποστέλνει στο σπίτι. Όχι, και θα έρθει στην εταιρεία, εκεί που είστε. Και σου πει ότι Βέρα θέλω εδώ μπροστά μου να το κάνει. Θα το κάνουμε εκεί. Θα το κάνει εκεί μπροστά. Βέβαια, θα το κάνουμε εκεί. Για κάποιου άλλου. Δεν πείθονται, λέω, ναι, που σίγουρα όλο ο κόσμο το ξέρει. Αυτό το υγρό ανείχνευση χλωρίου πάει μαζί ναι, με ναι, το φίλτρο για να κάνουν το πείραμα στο σπίτι του. Θέλουμε όντω να το δουν με τα μάτια του. Γιατί κάποιε κυρίε μα πήραν τηλέφωνο, το είδανε. Και η σύζυγη δεν πήρε. Δεν το αυτό λέω. Ότι πέσω δεν το 100, θα βρεθεί και ένα. Ναι. Και εγώ σου λέω, προσκαλείτε στο γραφείο εκεί και θα το δείξει επιτόπου. Ναι, μας παρακάλεσαν να ξαναβούμε ξανά, να το δείξουμε για να δουν οι άνδρες. Για να πιστούν. Ναι. Είναι οι άνδρες λίγο δύσπιστοι σε αυτά. Τα ψέματα. Και καλά κάνουν, γιατί όντως συμβαίνει. Είναι τα χρόνια δύσκολα, βέβαια, ναι, και ο κόσμος, ναι, ξέρει, από αυτά που ακούν από τα, τα γύρω-γύρω, άρχισαν να μην πιστεύουν και τα. Εμείς δεν έχουμε να κάτσουμε κάτι, βρισκόμαστε εδώ πέρα, σε ραϊκή εταιρεία, North Market, ένα αξιόπιστο προϊόν που σε καλή τιμή, να πούμε λίγο τα τηλέφωνα της εταιρείας, ναι, ναι, είναι 23 21 0 59 139. Καθημερινά ο κόσμος μπορεί να μας καλέσει. Και την ηλεκτρονική διεύθυνση. Βέβαιως, northmarket.gr, είναι www.northmarket.gr. Μπορεί πάρα μέσα να πάρει πληροφορίες ο κόσμος που θέλει, περισσότερες. Εμάς εδώ ο χρόνος δεν μας είναι αρκετός για να πούμε και περισσότερα. Ωραία. Μπορούν να δουν και να ψάξουν οι άνθρωποι τώρα, οι περισσότεροι, αν όχι οι μεγάλοι, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, όλοι ξέρουν όλοι να χειρίζονται τον το ηλεκτρονικό μέσο. Ακριβώς, βέβαια. Μπορούν άνετα να ψάξουν και να δουν πληροφορίες πάρα πολλές. Αφήνουν εδώ να το δουν. Ας έρθουν εδώ, βέβαια. Τους εγώ τους καλώ εδώ και να τους κεράσω κιόλας. Και στην εκπομπή σου μαζί μας εδώ, ας έρθουν όντως. Εδώ μαζί θα πιούμε καφεδάκι. Και θα το δείτε και οι άνδρες και οι γυναίκες. Ναι, ναι, ναι. Θα ήθελα να πω τώρα, εν ώψη εορτών, σκεφτόμαστε συνήθως να κάνουμε έτσι δώρα στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Yeah. Και θέλουμε όσο γίνεται να τους αρέσει περισσότερο. Θα έλεγα ότι είναι μια πολύ καλή, σωστή επιλογή να το δωρήσουμε κάπως. Ένα αγαπημένο πρόσωπο. Είτε στους γονείς μας. Στη γιαγιά μας. Στη γιαγιά μας, τον παππού μας. Βέβαια, γιατί αυτοί δεν τα πολύ ξέρουν. Αυτά δεν σίγουρα τα πολύ πιστεύουν. Έλα, παιδάκι μου, λέει, τόσα χρόνια εγώ αυτό το νερό πίνω, δεν έπαθα τίποτα. Και εγώ, η Ελένη, η αλήθεια είναι, τόσα χρόνια καπνίζω, δεν έπαθα τίποτα. Όχι, όχι. Τώρα άρχισαν πια όλοι και το ξέρουν ότι είναι πρώτα-πρώτα. Αν δεν ήταν το νερό χάλια, δεν θα αγοράζαν τα έτοιμα μπουκάλια. Είδε μικροί, μεγάλοι τώρα αγοράζουν. Γιατί να πληρώνει και ταλαιπωρία και δεν είναι καλό, όπως είπε την άλλη φορά. Έτσι, δεν αξίζει. Έτσι, έτσι. Άρα είναι καλύτερο να υπάρχει το φίλτρο στο σπίτι. Είναι απαραίτητο, όχι καλύτερο. Απαραίτητο. Απαραίτητο. Πρέπει να υπάρχει. Στις μέρες μας πλέον δεν υπάρχει, Ελένη, πουθενά καθαρό. Γιατί είπαμε, δεν είναι μόνο για αυτό που το πίνουμε, που το πίνω εγώ συνέχεια που το έχω, σου λέω, κρεμασμένο στο χέρι μου. Βέβαια. Είναι και για το τσάι. Για το τσάι, στον καφέ. Στο βραστήρα, στον καφέ, παντού μπορούμε να τα βάλουμε. Στο φαγητό. Στο φαγητό. Για μαγείρεμα, πλήσιμο φρούτα, λαχανικά. Στις συσκευές, στο ατμοσίδερο. Προστατεύουμε έτσι και τις συσκευές. Όλα. Η αλήθεια είναι αυτή. Να ξαναπούμε την τιμή. Να πεις την τιμή και τη διεύθυνση και τα τηλέφωνα και να κλείσουμε. Βεβαίως. Να χαιρετήσουμε. Αφού η την άλλη εβδομάδα πάλι εδώ θα είμαστε. Είναι 80 ευρώ. Τώρα είναι στα 34 ευρώ και 90 λεπτά σε προσφορά. Μπορεί ο κόσμος να καλέσει καθημερινά στο τηλέφωνο της εταιρείας που είναι 23 21 0 59 139. Μπορεί να καλέσει με μεγάλη μας χαρά να τους εξυπηρετήσουμε. Προκαλούμε τον κόσμο να μας εμπιστευτούν, να τους εξυπηρετήσουμε και να εξασφαλίσουν πεντακάθαρο νερό για την οικογένειά τους. Εγώ αυτά πιστεύω πως έχω Βέρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βασίλη, πρέπει να δείξεις ξανά ακόμη μια φορά αυτή την κανάτα, τον μπολ που ήταν πρασινογαλάζιο και τώρα έγινε διαυγές. Πεντακάθαρο, κρυστάλλινο. Έτσι.
Και σίγουρα τα λαχανικά μας αυτά θα είναι, πώς λέω, έχω μια φίλη όλο λέει στο τάσπι. Τάσπι είναι ο σκουπιδοντενέκιας. Α, ναι. Αν δεν τα πλύνουμε πάλι καλά. Τώρα που το είδαμε δεν θέλουμε να το φάμε, έτσι. Όμως όταν δεν το βλέπουμε θα το καταλαβαίνουμε. Εγώ όπως το τρώω το μήλο με τη φλούδα και μου αρέσει έτσι πολύ. Τώρα, αυτό που ακούγεται δηλαδή, πρέπει να είναι ωραίο και δροσερό, το είναι κρύο, κρύο. Όχι, τώρα το χειμώνα είναι το ωραιότερο φρούτο, το πορτοκάλι και το μήλο, το αχλάδι που έχουμε εδώ πάρα πολλά. Αλλά να είναι πλημμένο με το νερό το σωστό, όχι με το δηλητήριο. Έτσι ακριβώς είναι η Ελένη. Φίλοι μου, πρέπει να προφυλαχτούμε έτσι. Είναι ό,τι μπορούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά ό,τι μπορούμε. Λίγο από το φίλτρο, λίγο ξέρω εγώ από την ατμόσφαιρα, λίγο από, από το κάπνισμα. Δεν θα ξανακαπνίζεις. Ναι. Θα το κόψεις και το εσύ. Φροντίζουμε, το φροντίζουμε. Είναι ελεύθερο. Ό,τι μπορεί ο καθένας για να έχουμε χρόνια όμορφα, υγιεινά και να μην ασχολούμαστε συνέχεια με φάρμακα και με γιατρούς. Ναι, το νερό είναι πηγή ζωής. Πρωί-πρωί ξυπνάμε, έτσι ένα ποτήρι νερό πίνουμε. Γιατί να μην το πίνουμε καθαρό? Όχι. Δηλαδή, σε ποιον αιώνα ζούμε, όχι, σε τι χρόνια ζούμε, ναι, ενώ μας δίνεται η δυνατότητα να εξασφαλίσουμε καθαρό νερό για την οικογένειά μας, για ποιο λόγο να μην το κάνουμε? Ναι, ναι. Ειδικά για τα παιδιά μας, έτσι. Βοηθάει πραγματικά στο αναζωπητικό του σύστημα. Ναι. Το Kaiser Euro δίνει τη λύση. Δίνει τη λύση, όντως. Οικονομικό, υπέροχο, κομψό, με υψηλή απόδοση φιλταρίσματος. Υπέροχο. Προκαλούμε τον κόσμο να μας εμπιστευτεί. Οπωσδήποτε. Να ευχαριστήσουμε και αυτούς όλους που μας εμπιστεύτηκαν. Βέρα μου, πότε θα είσαι ξανά εδώ? Την Δευτέρα? Θα τα κανονίσουμε το πρόγραμμα. Την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα. Ωραία. Ναι. Έγινε. Θα είναι η Βέρα εδώ πάλι να μας ενημερώσει και για τους καινούργιους φίλους που θα παρακολουθήσουν την εκπομπή να καταλάβουν και να κατανοήσουν. Τι σημαίνει η Kaiser Euro. Ναι. Άρα, φίλες μου, εμείς συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Μένεις εδώ δύο λεπτά να δεις τι αρχίζουμε. Είδες, έχουμε μία σπανακόπιτα. Να σε ευχηθώ. Μια υπέροχη, με φύλλα από τη Θρακιώτισσα, από το Διδημότυχο. Θα δούμε λίγο την καρτούλα, φίλες μου. Α, να την πίτα μας. Ήδη κιόλας την έχουμε κόψει, την έχουμε δοκιμάσει. Ας δούμε λίγο την καρτούλα για την πιτούλα μας. Εγώ διαβάζω, φίλες μου, τα υλικά. Για την πίτα με το σπανάκι από τη Θρακιώτισσα. Τα βλέπετε, φίλες μου. Ωραία.
ξανά. Γιώργο, βγάλ την, γιατί τον θέλει ο Ηλιόλου να φέρνεται από μακρινά τηλέφωνα, γιατί κάνει ένα τρέιλερ, λέει. Ότι όλη η Ελλάδα βλέπει, κατάλαβες. Εκείνη την, έτοιμη είμαι. Πάμε. Το πετεράκι που το έβαλα. Είμαστε εδώ, φίλοι μου, με την πιτούλα μας, με τα φύλλα της Στρακιώτισσας, μια υπέροχη πίτα, όπως είδατε, σπανακόπιτα. Τώρα θα την κάνουμε, αυτή που θα κάνουμε εδώ μπροστά σας, θα τη φτιάξουμε τη μισή με σπανάκι και τυρί και τη μισή με τυράκι και κρέμα μπεσαμέλ. Είναι η πιτούλα, φίλες μου, που στην Πεντάπολη, από ό,τι έχω ακούσει από τη γιαγιά μας, τη χρησιμοποιούν, την έχουν εκείνο το βράδυ της πρωτοχρονιάς, σαν βασιλόπιτα. Δηλαδή μέσα στην τυρόπιτα ή στη ριζόπιτα βάζουν το κέρμα και έχουν έτσι την πιτούλα τους στην αλμυρή. Σίγουρα γιατί είχαν τότε εκείνα τα χρόνια και τώρα οι περισσότεροι είχαν πρόβατα, ζώα, γάλατα, τυριά, γιαούρτια, τέτοια πράγματα πάρα πολλά. Και ήταν κάτι που μπορούσαν να το φτιάξουν εύκολα. Ακούω. Ποια κυρία είναι στη γραμμή? Γεια σου, κυρία Ελένη. Γεια σας, πώς λέγεστε? Είμαι η κυρία Τασούλα. Γεια σου, Τασούλα μου, από πού τηλεφωνείς? Από Κομωτινή. Από Κομωτινή. Α, χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω. Δεν τι λέει ο καιρός εκεί? Εδώ. Τι λέει ο καιρός, Τασούλα, εκεί? Καιρός πολύ καλός. Καλός, και σε καιρό σε εμάς είχε λίγο κρύο, αλλά εντάξει, είχε λίγο καλά. Λίγο αεράκι, πιο καλά χειμωνιάτικος. Ναι, ναι, χειμωνιάτικος. Πες μου, Τασούλα, θέλεις να ρωτήσεις κάτι? Καλό τα μελομακάρονα που έκανες προχθές. Τα μελομακάρονα είναι υπέροχα και οι δύο οι συνταγές ήταν σχεδόν οι ίδιες, γιατί εγώ η μία είναι πολύ παλιά που την έχω από τη Θεσσαλονίκη, όπως είπα, και η δεύτερη είναι από την Κύπρο, από την Αγγλία, από τη φίλη μου την Παναγιώτα. Αλλά όταν κοίταξα τα υλικά ήταν σχεδόν ίδια, απλά στο μεν ένα είχε λίγο βούτυρο, φυτίνι, μαγειρικό βούτυρο, και ενώ στο άλλο ήταν σκέτο λάδι. Άρα εσύ θες τη σκέτη, με την πρώτη τη συνταγή. Την πρώτη. Θα την βάλουμε τα σούλα και θα τη γράψει σιγά σιγά. Τον τρόπο παρασκευής τον ξέρεις, έτσι? Ναι. Ωραία. Πάρα ωραία, πολύ πολύ. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα να έχεις. Ευχαριστώ για μας, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ που πήρες. Γεια σου, Τασούλα, γεια σου. Πολύ ωραία. Συνεχίζω εγώ, φίλες μου. Πρώτα αυτό που έχω να κάνω είναι να κάνω την κρέμα μπεσαμέλ για να βάλω μέσα το τυράκι. Γιατί ήδη εγώ και όλες φίλες μου, για να μην καθυστερούμε, και είναι μια δουλειά που μπορείτε να την κάνετε πολύ απλά, το σπανάκι μου το έχω έτοιμο ζυματισμένο, δείτε το τι ωραίο, είναι το σπανάκι που κράτησα από τη μισή την πιτούλα, για να μην σας πω σήμερα, ευτυχώς έχω το Kaiser Euro, και όλη την ημέρα έπλαινα σπανάκι. Και από τότε που το είδα έτσι όπως το κάνουν εδώ τα παιδιά με το χλώριο, ξανά δεν έχω χρησιμοποιήσει τη βρύση μου για τίποτα. Άρα, φίλες μου, έχουμε το σπανάκι έτοιμο, ζυματισμένο πολύ λίγο ή τριμμένο με λίγο αλάτι και μέσα φυσικά πράσο μπόλικο, φρέσκο κρεμμυδάκι, άνηθο, δυόσμο, τυράκι και δύο αυγουλάκια. Τα αυγουλάκια είναι προαιρετικά. Αν δεν σας αρέσουν, δεν χρειάζεται να τα βάλετε. Ας ανοίξω λίγο τώρα την εστία μου για να κάνω την κρέμα του τυριού. Κάνω μια κρέμα μπεσαμέλ και την έχω σταματήσει, φίλες μου, απλά για να τη δείτε, και κάποιες φίλες που με ζήτησαν επανειλημμένα. Αυτή είναι η κλασική κρέμα, δεν είναι η εύκολη που κάνουμε με τον Ισεστέ. Είναι η κρέμα με το αλεύρι το καβροντισμένο. Και μέσα σε λίγο λαδάκι και δύο κουταλιές βούτυρο ή σκέτο ηλιέλαιο θα βάλουμε μία κούπα αλεύρι και το αφήνουμε να καβροντιστεί. Εγώ ήδη κιόλας εδώ, φίλες μου, το έχω σχεδόν ετοιμάσει. Απλά θέλω τώρα να ζεσταθεί και να αρχίσει να κάνει φουσκάλες για να ρίξω το παγωμένο μου το γάλα. Ένα λίτρο κρύο γάλα. Ακούω, ποια κυρία είναι στη γραμμή? Γεια σας, κυρία Ελένη. Γεια σας. Είμαι η Λουκία από την Καβάλα. Α, γεια σου, Λουκία. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω. Η Καβάλα υπέροχη. Και εγώ το ίδιο. Να είσαι καλά, Λουκία μου. Ναι. Πες μου, θέλεις να ρωτήσεις κάτι? Κυρία Ελένη, θα ήθελα να μου πείτε, αυτά τα φύλλα της Στρακιώτισσας, πού μπορούμε να τα βρούμε στην Καβάλα? Αυτά πρέπει στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, από ό,τι μας είπε η κυρία Βάσο, στο Βασιλόπουλο, στο Μασούτι. Υπάρχουν όλα. Αλλά τώρα θα υπάρχουν στο Βασιλόπουλο, ξέρω σίγουρα. Τώρα κάποια στιγμή θα έχω εδώ την κατάσταση. Θέλετε να δείτε το τηλέφωνο και να πάρετε κατευθείαν στο κεντρικό κατάστημα και να ρωτήσετε. Στις Αίρες? Όχι, θα πάρετε τώρα έτσι όπως είναι. Το έχουμε το τηλέφωνο, εδώ είναι, μπράβο. Από εδώ. Δύο λεπτά λίγο. Ναι, ναι. Μπράβο. Βλέπουμε τώρα το τηλέφωνο κοντά, έτσι όπως είναι εδώ. Όχι, η λήξη είναι εδώ. Εδώ. Μπορούμε να το δούμε? Ωραία. Για να δω λίγο κι εγώ. Η Δάλος θα περιμένει στα σούλα, αύριο θα ρωτήσω εγώ εδώ. Σίγουρα θα έχουν την... Να το τηλέφωνο είναι εδώ, Βασίλη.
Τα σούλα περίμενε δύο λεπτά. Εδώ, εδώ ακριβώς. Να το. Διδημότυχο, τηλέφωνο. Εντάξει. 25-5-30. 24-9-9-3. 24-9. 25-5-30. Ναι, ναι. Και 24-9-9-3. Καλά, δεν το διαβάζω. Ναι, ναι. Ωραία. Έγινε. Κυρία Ελένη, στα 2-500. Ναι. 53. 3 και 0 στο τέλος. Μετά από το 3, 0. Ναι, ναι. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αύριο θα έχω την κατάσταση μαζί. Θα την έχω εδώ κοντά μου και θα ρωτήσω για όλες τις πόλεις. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Έγινε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ναι, επίσης. Ευχαριστώ κι εγώ. Συνεχίζω εγώ εδώ, φίλες μου. Ήδη κιόλας άρχισε το αλευράκι μου να ζεσταίνεται. Ακούω. Ποια κυρία είναι στη γραμμή? Κύριε Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είμαι η Μπούλα. Γεια σου, Μπούλα. Από πού τηλεφωνείς? Από Χρυσούπολη. Από Χρυσούπολη, Καβάλας, ε? Ναι, ναι. Ωραία, ναι. Τέλεια. Τι κάνετε, καλά? Πάρα είστε. Πολύ ωραία. Θα κάνουμε πιτούλα σήμερα και τα λικέρ. Ναι, ναι, βουλήτε μου. Εγώ μέσα στην. Που κάνατε χθες τη Βασιλόπιτα, καρύδια βάλατε. Στη Βασιλόπιτα τη δική μου, εγώ, ναι, ναι, είχε τριμμένα ένα ποτήρι, τριμμένα καρύδια, αλλά είπα ότι θα τα κάνετε πάρα πολύ λεπτά, για να, ότι την ώρα που θα κόβετε το κομμάτι, για να μην σας ενοχλεί το μαχαίρι, δηλαδή να κόβετε όμορφα. Αν τυχόν πάλι θέλετε να τα βάλετε επάνω για στόλισμα, είναι το ίδιο πράγμα, είναι πάρα πολύ ωραία. Έγινε υπέροχη, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι άρωμα. Έχω δει, την έχω δει. Τι άρωμα. Και αντί κουμκουάτ, τι μπορούμε να βάλουμε, πού να το βρω εγώ το κουμκουάτ εδώ? Κουμκουάτ, δεν είχατε κάνει το χειμώνα λικέρ? Είχαμε κάνει πέρσι τη συνταγή και όλες οι φίλες έκαναν. Ήδη και εγώ έχω το δικό μου ακόμα και το έχω μόνο για αυτή τη Βασιλόπιτα. Αν πάω στην Ποτοπία, μπορεί να βρω. Μπράβο, εκεί μπορείτε να βρείτε ή σε καταστήματα με καφέδες όπως είναι το δικό μας εδώ τώρα του κυρίου Μπουφίδη, το ανάλογο φυσικά εκεί στην Καβάλα. Ναι. Που έχει γλυκά του κουταλιού και σίγουρα θα έχει γλυκό κουμκουάτ. Μπορεί να είναι λικέρ, ναι. Μπράβο, ή λικέρ. Μάλιστα. Σίγουρα. Ναι. Και αν τυχόν δεν βρείτε, μπορείτε να λέσετε πορτοκάλι. Πορτοκάλι γλυκό. Α, πορτοκάλι γλυκό. Πορτοκάλι γλυκό. Ή λεμόνι. Και λεμόνι ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Λεμονάκι. Ευχαριστώ, κύριε Λένη. Να είστε καλά κι εμείς. Κύριε Λένη. Ναι. Με το δικό μας φίλο εδώ το σπιτικό μπορούμε να κάνουμε μπακλαβά και τέτοια. Πώς δεν μπορείτε, αλίμονο. Το κάνω εγώ πολύ ψηλό το φίλο. Βέβαια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μη στεναχωριέστε καθόλου. Αχ, να είστε απλά καλά. Απλά θέλει λίγο δούλεμα παραπάνω. Είδατε, λίγο πιο κουραστικό είναι. Ναι, ναι. Εντάξει. Θα βρούμε την άκρη. Θα την βρείτε βέβαια. Φίλοι, επιτυχία να έχετε. Ναι, να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Κάνετε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας. Πολύ ωραία. Ήδη και όλο το αλευράκι μου εδώ ήταν έτοιμο, φίλος μου, όσο μιλούσα με την κυρία. Ρίχνω το κρύο, το γάλα, το παγωμένο και περιμένω να πήξει. Λίγο πριν να το τραβήξω θα βάλω λίγο πιπεράκι μαύρο που θέλω για τη συνταγή μου και φυσικά το τυράκι μου που θα το τρίψω σε λίγο, να το έχω έτοιμο, και γύρω στα 2-3 αυγουλάκια, όπως ακριβώς κάνω και στο σπανάκι. Και στο σπανάκι εγώ εδώ, φίλες μου, πάντα βάζω ή λίγο τραχανά από τη Θρακιώτισσα που τον έχουμε εκεί, Βασίλη, μπορείς να τον δείξεις, για να τραβάει τα υγρά, ή λίγο κρέμα μπεσαμέλ, μπράβο, εδώ που είναι και νηστίσιμος και είναι υπέροχος, ο τραχανάς της Θρακιώτισσας. Μπορείτε, φίλες μου, τώρα εδώ τέτοιο θα βάλω, 1-2 κουταλιές και είναι υπέροχος. Και ένα στιμιά δίνει και τραβάει και τα υγρά από τα αυγουλάκια και από τα τυράκια μας. Ακούω, ποια κυρία είναι στη γραμμή? Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Φανή, παίρνω από Κομωτινή. Γεια σου, Φανή. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω. Πρέπει να μιλήσαμε πολλές φορές, έτσι? Ναι, ναι. Χαίρομαι, Φανή, που σε ακούω. Είσαι καλά? Καλά, κάθε μέρα σας βλέπω. Να είσαι καλά, Φανή μου. Πες Θέλω μου. Να ρωτήσω για το χθεσινό του ψαρονέφρι. Αχ, ναι, είναι υπέροχο. Αυτό το γεμίσατε με το σπανάκι. Σπανάκι, φέτα, τυράκι και δαμάσκηνα. Ναι, ναι, ναι. Δαμάσκηνα μαύρα. Μετά μπράβο. Τι το κάνατε, το τυράκι. Μετά το τύλιξα με το σκηνάκι. Ναι, το είδα και μπράβο. Αυτό το ροδίσατε. Τόσο, ναι, το ρόδισα λίγο στη σοτέζα και αμέσως μετά το έβαλα στο φούρνο. Και βάλατε κάτω στο ταψί τα πράσα που αχνίσατε. Κάτω, μπράβο, ναι, τη σάλτσα του κρασιού που άχνισα, ναι, με τα πρασάκια. Mm-hmm. Και γύρω-γύρω φυσικά το μπουρέ της μοβ πατάτας που ήταν υπέροχος. Αυτό το πράσο που ήταν ήδη αχνισμένο μέσα στο φούρνο μετά δεν θα γίνει πολύ? Όχι, όχι, ίσα-ίσα αφήνει την οστιμιά του και κανονικά, αν θέλετε μπορείτε να σουρώσετε τα λαχανικά και να κάνετε με το ζωμό, με λίγο νησεστέ, να κάνετε την κρέμα του κρασιού. Γιατί στα πιάτα, στα εστιατόρια έτσι σερβίρεται, δεν είναι το σερβίρεται.
τηρούμε με τα λαχανικά. Αλλά εγώ επειδή τα λυπάμαι και είναι τόσο νόστιμα, και λέω στο κάτω-κάτω, εντάξει, δεν είμαστε εστιατόριο, μπορούμε να τα έχουμε και εκείνα. Αλλιώς, Φανή μου, θα τα σουρώσεις, θα πάρεις το ζωμό που είναι υπέροχος και θα τον δέσεις με λίγο αλεύρι ή με λίγο νησεστέ. Και θα είναι η κρέμα για το κρέας. Και τα πρασάκια ωραία είναι. Και τα πρασάκια τέλεια. Και είχαν τόσες νοστιμιές βέβαια. Υπέροχα. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Φανή μου, καλό απόγευμα. Εγώ, φίλες μου, ήδη κιόλας έχει πήξει η κρέμα μου. Θα τη βάλω ακόμα λίγο εδώ. Και αμέσως θα βάλω μέσα το τυράκι. Είναι έτοιμη. Έχω κλείσει την εστία. Για να μην το κάψω, το ανακατεύω συνέχεια. Γιάννα είμαι, τι κάνεις? Γεια σου Γιάννα, πάρα πολύ ωραία, καλά είσαι? Καλά, καλά, βλέπουμε τα ωραία σου. Ναι, ναι, χαίρομαι πολύ που σε ακούω Γιάννα, πες εγώ. Θέλεις να ρωτήσεις κάτι, ναι, ναι. Θέλω να μου πεις μία εύκολη συνταγή μακαρονοσαλάτα. Αχ, και έχω μια πάρα πολύ ωραία και είναι της συμπεθέρας μου, της πρεσβυτέρας, που τη φτιάχνει με τόνο, με κρέμα, υπέροχη. Θέλεις... Με τόνο έχω κι εγώ θέλω μία απλή. Χωρίς τόνο. Χωρίς τόνο. Άρα ναι, μπορείς να βράσεις τα μακαρονάκια. Εμείς η συνταγή μας είναι με κοφτά μακαρονάκια. Με τι θες ναι, εσύ να το κάνεις? Με κοφτό. Κοφτό. Μακαρονάκι κοφτό. Θα βάλεις λίγο μαγιονέζα οπωσδήποτε. Λίγο μουστάρδα και λίγο κέτσαπ. Θα κάνεις δηλαδή μία μπεζ κρέμα. Ναι. Να μην είναι ακριβώς. Μπορείς να βάλεις στραγγιστό γιαούρτι μέσα. Ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Και εκεί να ανακατέψεις. Καλαμπόκι. Λίγο αγκουράκι τουρσί. Λίγο πιπεριά φλωρίνης, αλλά την ψημένη, όχι την ομή. Ναι. Και αν δεν θέλεις να βάλεις τόνο, μπορείς να βάλεις λίγο μπέικον ή λίγο ζαμπονάκι. Λίγο τυράκι κίτρινο, αλλά σε κύβους κομμένο, όχι πολύ λεπτές φετούλες, ναι, σε κύβους. Αυτά, δεν πιστεύω να χρειάζεται κάτι άλλο. Άρα ανακατεύεις και απλά δοκιμάζεις λίγο τις γεύσεις, αν θες λίγο παραπάνω πιπεράκι, λίγο ξέρω εγώ παραπάνω σάλτσα, ντομάτα, κόκκινη, ή αν θες να την κάνεις εντελώς άσπρη, θα βάλεις μόνο μαγιονέζα και τη λίγη μουστάρδα. Τώρα τις γεύσεις θα τις δεις λίγο ναι, κι εσύ. Ναι, ναι, ναι. Βασικά αν είναι λαμπόκι, φλωρίνης και... Ναι, μαγιονέζα και ανακατεύεις συνέχεια. Ναι. Φυσικά αν θες μπορείς να βάλεις και λίγο λεμονάκι. Γι' αυτό είπα ότι η γεύση τώρα ανάλογα με το πώς εσύ την, ναι, την φαντάζεσαι. Ναι, 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 ναι. Και τα τυράκια σου και τα αλαντικά περιορισμένα λίγα. Πιο πολύ γεύση τη δίνουν το καλαμπόκι, το αγκουράκι τουρσί, ναι, ναι, αυτά, ναι, 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 οι πίκλες. Έγινε? Έγινε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά Γιάννα, καλό απόγευμα, γεια σου, γεια σου. Θα βάλω και τα τρία αυγουλάκια μου, φίλες μου, και είναι, η κρέμα μου είναι έτοιμη. Και να κάνετε μικρά τριγωνάκια, να κάνετε αν έχετε τραπέζι ή μια γιορτή, να κάνετε πολύ ωραία μπουρεκάκια. Είναι μια γέμιση και μια γεύση ιδιαίτερη και πάρα πολύ απλή. Ωραία. Ας δούμε λίγο την καρτούλα της. Και αν μπορούμε να δούμε και τα μελομακάρονα, Γιώργο, λίγο. Ωραία, όσο εγώ θα ανοίξω λίγο τα...
Μόλις έφτασε ο κύριος Κοτοσέφ, το τέρι της κοτούλας Ελεώνα. Ταξίδεψε μέρη μακρινά, μαγείρεψε και γεύτηκε πιάτα από όλο τον κόσμο. Βρήκε πολλές καινούργιες συνταγές, διάλεξε τα καλύτερα υλικά και γύρισε εδώ και μαγειρεύει μόνο για εσάς. Πολλά καινούργια πεντανόστιμα κοτοπιάτα. Κοτοπιάτα με άρωμα Ανατολής, εξωτικά, ευρωπαϊκά και όχι μόνο. Έχουμε ετοιμάσει για εσάς μια μεγάλη μεσογειακή κοτοποικιλία από κριτικές νοστιμιές, κοτολιχουδιές μέχρι και παραδοσιακά μακεδονικά καλούδια. Συνταγές της γιαγιάς δοσμένες με πολύ αγάπη. Απολαύστε τη μεγάλη ποικιλία σε έτοιμα γεύματα, νόστιμα, γρήγορα και υγιεινά, καθώς και τα ατομικά μενού για φοιτητές. Γευτείτε νέες προτάσεις, γεύσεις και αρώματα από τον κύριο Κοτοσέφ. Πλατεία Εμπορίου 15. Νέο κατάστημα στη Βενιζέλου 70. Στο Σκούταρι και στην Ιγρήτα. Εργαστήριο στον Ελαιώνα Σερών. Για μας εδώ στη Θράκη, η παράδοση είναι τρόπος ζωής. Με αυθεντικές βυζαντινές συνταγές επιλέγουμε τα πιο αγνά υλικά. Και με τις πιο αυστηρές συνθήκες υγιεινής παρασκευάζουμε με πολύ μεράκι τα γνήσια, παραδοσιακά, χειροποίητα προϊόντα Θρακιώτισσα. Τα χωριάτικα φύλλα μας, ανοιγμένα στο χέρι, ιδανικά για πίτες και γλυκά που τόσο αγαπήσατε. Επίσης, τα χειροποίητα παραδοσιακά ζυμαρικά μας, χυλοπίτες, τραχανάς, κουσκούς, πραγματικές γευστικές απολαύσεις. Θρακιώτισσα. Από το 1988 σας προσφέρουμε τα αυθεντικά, παραδοσιακά, χειροποίητα ζυμαρικά. Θρακιώτισσα. Με σεβασμό συνεχίζουμε την παράδοση. Αντιπρόσωπος για τον νομό Σερών, τροφοκίνηση. Στο Λευκώνα. Τέλος τα παραμύθια. Κρέατα Μαραγκός. 26 χρόνια τώρα πουλάμε χωρίς μεσάζοντες. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Κρέατα Μαραγκός. Με τη δύναμη του παραγωγού σας προσφέρουμε κρέατα άριστης ποιότητας στις πιο χαμηλές τιμές. Προσέξτε. Μπριζόλα χοιρινή. Μόνο 3,30 το κιλό. Σπάλα χοιρινή. Μόνο 2,99 το κιλό. Αυτό σημαίνει τιμές παραγωγού. Γι' αυτό λέμε τέρματα παραμύθια. Κρέατα Μαραγκός. 26 χρόνια πρώτη σε ποιότητα, 26 χρόνια πρώτη στις χαμηλές τιμές. Οι καλύτεροι σας φίλοι, τώρα ακόμα καλύτεροι. Η νέα σου Evil Sweeper 6 με απίστευτες δυνατότητες κάνει το καθάρισμα ευχάριστη υπόθεση. Πάνω από 10 εκατομμύρια κομμάτια από την πρωτοποριακή επαναφορτιζόμενη σκούπα σου Evil Sweeper έχουν πουληθεί και τώρα το καλύτερο έχει γίνει ακόμα καλύτερο. Έχει σχεδιαστεί για να μαζεύει καλύτερα και έρχεται με καινούργια χαρακτηριστικά. Το φανταστικό καινούριο καπάκι για σκόνες κάνει το καθάρισμα παιχνιδάκι. Τώρα μπορείτε να την αδειάσετε και να μην ακουμπάτε κάτω. Ένα κλικ και αδειάζει. Μετά την αφήνετε κάτω και είστε έτοιμοι να συνεχίσετε. Διαθέτει σπαστό χερούλι που βοηθάει στο καθάρισμα κάτω από τα έπιπλα, χωρίς να πονάει μέσα σας από το σκύψιμο. Στα χαμηλά έπιπλα όλες οι άλλες σκούπες δεν χωράνε, αλλά όχι η Swivel Sweeper. Με αυτή τη σκούπα καθαρίζετε κάτω από τα έπιπλα χωρίς να σκύψετε, χωρίς να σηκώνετε τα έπιπλα και να πιάνετε η μέση σας. Η νέα και βελτιωμένη έκδοση της σκούπας με ροδάκια δίνουν καινούριο νόημα στο καθάρισμα. Κυλάει εύκολα σε κάθε επιφάνεια χωρίς να αλλάξεις καμία ρύθμιση. Λοιπόν, τι περιμένετε? Τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη σας και θα αποκτήσετε έναν πολύτιμο σύμμαχο.
Μην περιμένετε. Τηλεφωνήστε τώρα. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός. Έχετε βαρεθεί να κουβαλάτε εμφιαλωμένα νερά για να έχετε στο σπίτι σας καθαρό και πόσιμο νερό? Γνωρίζετε ότι το νερό που πίνετε είναι γεμάτο βλαβερές ουσίες, βακτήρια, μύκητες και χλωριό? Ήρθε η ώρα να αλλάξουν τα πράγματα. Πείτε τέλος στο κουβάλιμα, τέλος στις δυσάρεστες οσμές, τέλος στα βακτήρια, κάνοντας το καλύτερο δώρο στην οικογένειά σας. Τοποθετήστε στη βρύση σας το φίλτρο νερού Geyser Euro. Το φίλτρο νερού Geyser Euro είναι φίλτρο νέας γενιάς της νανοτεχνολογίας Argon, πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Pasteur. Αποκτήστε το τώρα μόνο με 34 ευρώ και 90 λεπτά. Είναι μικρό σε μέγεθος, τοποθετείται εύκολα και γρήγορα στη βρύση σας και έχει εξαιρετική απόδοση, πενταπλάσια σε σύγκριση με τα άλλα φίλτρα της αγοράς. Έτσι, το νερό σας γίνεται πλέον κατάλληλο για να το πιείτε. Κάντε την αλλαγή, εξοικονομήστε χρήματα και εξασφαλίστε υγεία και χαμόγελα στην οικογένειά σας. Αποκτήστε τώρα το νέο φίλτρο νερού της Geyser Euro μόνο με 34 ευρώ και 90 λεπτά και θα παραλάβετε μαζί το υγρό ανίχνευσης χλωρίου για να κάνετε μόνοι σας το τεστ. Σε μια εποχή που τα πάντα αλλάζουν, υπάρχουν ακόμη κάποιες αξίες που παραμένουν σταθερές στο πέρασμα των χρόνων. Η ποτοποιία Bay από το 1905 παράγει, τυποποιεί και διακινεί με το ίδιο πάντα μεράκι, την ίδια συνέπεια και υπευθυνότητα μοναδικής ποιότητας προϊόντα που ικανοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τις υψηλές απαιτήσεις των σφαιραίων καταναλωτών. Το εξαιρετικό ούζο Bay με τη βελούδινη γεύση, τα λικέρ με τα αιθέρια αρώματα, η πλούσια γκάμα των αλκοολούχων ποτών, η μεγάλη ποικιλία κρασιών από επιλεγμένους ελληνικούς αμπελώνες και οι περίτεχνες συσκευασίες δώρων γίνονται αφετηρία για ένα ονειρικό ταξίδι γευστικής απόλαυσης. Ποτοποιία Bay. Αξία δοκιμασμένη στο χρόνο. Ο τόπος μας. Οι άνθρωποι μας. Η γνώση μας. Το μεράκι μας. Η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή. Η φέτα του τόπου μας. Ας τα βάλουμε εδώ, τα φύλλα μας. Είμαστε εδώ, φίλοι μου. Έχω τελειώσει με τη γέμισή μου και αμέσως ξεκινάω με την πρώτη στρώση. Βάζω 4 φύλλα κάτω. Κάθε πακέτο, φίλες μου, έχει 6 φύλλα. Τώρα η πίτα μας είναι 1,5 πακέτο, γι' αυτό το έχω γραμμένο. Αλλά 1,5 πακέτο γι' αυτό το πελώριο το ταψί. Τώρα εδώ στο δικό μου, σε αυτό το μικρό, μπορεί να χρειαστούν και 6. Αλλά σε αυτό εδώ που είναι το πιο μεγάλο σινί που υπάρχει, θα το βλέπουμε. Κωνσταντίνε, δείξε λίγο το σινί. Την πίτα εδώ. Μπράβο. Ωραία. Είναι το πιο μεγάλο και εδώ έχω βάλει 1,5 πακέτο φύλλα. 4 κάτω. Γέμιση. Ξανά άλλα 2. Γέμιση. Και μετά τα υπόλοιπα. Και τώρα εδώ, φίλες μου, συνεχίζω. Από το 1,5 πακέτο μου μείνανε 2-3 φυλλαράκια που δεν θέλω να πάνε χαμένα. Τα είχα τυλιγμένα μέσα σε μεμβράνη και δεν έχουν στεγνώσει καθόλου. Είναι υπέροχα. Απλά τώρα το τοποθετώ μέσα στο ταψάκι μου. Αυτό είναι λίγο πιο μικρό. Και πάντα, φίλες μου, τα ταψάκια να προτιμάτε αλουμινένια για να ψήνονται πολύ ωραία. Είναι τα πιο ιδανικά. Και λαδάκι τώρα. Και στις γωνίες εδώ αρκετό. Αυτά τα χειροποίητα τα φύλλα θέλουν αρκετή υγρασία και όπως θα δείτε στο τέλος θα βάλω και λίγο σουρωτή, λίγο σόδα για να τα μαλακώσω έτσι όπως πρέπει. Συνεχίζω με ένα δεύτερο φύλλο. Κοίτατε τι όμορφα που είναι. Παρόλο που τα έχω εγώ από το πρωί ανοιχτά στο σπίτι. Αλλά κρατιούνται πάρα πολύ ωραία σαν χαρτιά. Θα ρίσει είναι ύφασμα, φίλες μου. Θα τα προμηθευτείτε και δεν θα κουράζεστε. Οι πιτούλες σας θα είναι έτοιμες από τη Θρακιώτισσα.
Οι κοπέλες που δουλεύουν εκεί, δουλεύουν για εσάς. Για όλους μας δηλαδή, όχι μόνο για εσάς, και για μένα και για τα παιδιά μας, να μπορούμε λίγο να ξεκουραστούμε τα Χριστούγεννα και να χαρούμε την οικογένειά μας. Και τους φίλους μας φυσικά. Ωραία. Να βάλω ακόμα ένα φίλο. Όπως σας είπα, έχω 4 κάτω. Αυτά τώρα είναι ιδανικά, φίλες μου, για εκείνο το ταψί. Είναι η πιο ωραία πίτα που γίνεται, μεγάλη, υπέροχη. Τέλεια. Ξανά λαδάκι. Και τώρα στη μισή εδώ θα βάλω το τυρί και στη μισή θα βάλω το σπανάκι. Θα την κάνουμε ανάμεικτη. Αυτό μπορείτε, φίλες μου, να το κάνετε κι εσείς. Ή μπορείτε να βάλετε κιμά και μελιτζάνα. Αναλόγως τώρα τι σας αρέσουν σαν γεύσεις. Ήδη έχω βάλει τα 3, τώρα είναι το 4. Που το βάζω λίγο πιο σουρωτό, γιατί εδώ πάνω θα πέσει η γέμιση τώρα. Αυτό τώρα δεν το λαδώνω, φίλες μου. Γιατί θα πέσουν τώρα τα υλικά εδώ. Και τώρα, μέσα στο σπανάκι μου θα βάλω λίγο από τον τραχανά, γιατί ήδη, δείτε, έχει κάνει λίγο νεράκι από το σπανάκι, από τα τυράκια που έχω βάλει, από όλα αυτά. Θα βάλω τον τραχανά της Τρακιώτισσας, που είναι και νηστίσιμος και είναι και πάρα πολύ νόστιμος, είναι από λαχανικά. Δεν θα βάλω πολύ, γύρω στις 2-3 κουταλιές και μάλιστα γύρω-γύρω. Ίσα-ίσα, ο τραχανάς, φίλες μου, με το 2 λεπτά 3 που θα ενωθεί με την υγρασία, αμέσως θα μαλακώσει. Είδατε, σαν σούπα, μέσα σε 5 λεπτά είναι το φαγητό έτοιμο. Ανακατεύω καλά. Και αντί να βάλω φρυγανιά ή ριζάκι, βάζω αμέσως τον τραχανά μου και είναι υπέροχος. Και μας χομυρίζει, αλλά και δίνει και ωραία γεύση. Είναι εντάξει. Θα βάλω τη μισή την πίτα με το σπανάκι και τη μισή θα κάνουμε με το τυράκι, ενώ η μεγάλη είναι όλη σπανακόπιτα. Και τα κομμάτια που κόψαμε τα δοκίμασαν ο Βασίλης μας εδώ και ο κύριος Δομουκτσίδης, ο δήμαρχος. Είπαμε ότι οι καλεσμένοι της Ελενίτσας εδώ πριν από μένα περνάνε το μαρτύριο του σταγόνας. Είναι η ώρα που ετοιμάζω εγώ τις συνταγές μου, ψήνω, φτιάχνω και οι άνθρωποι είναι και μεσημέρι. Πιστεύω να τον άρεσε. Είμαστε και φιλόξενοι, δεν μπορούμε να πούμε όχι. Πρέπει να τρατάρουμε τους καλεσμένους μας, μέρες τέτοιες όμορφες που είναι γιορτινές. Ωραία, τώρα εδώ, φίλες μου, θα βάλω το τυράκι μου, που όπως είδατε με 1 λίτρο τυρί, με 1 λίτρο γάλα γίνεται πάρα πολύ κρέμα. Μπορείτε να κρατήσετε την υπόλοιπη, όπως σας είπα, για μικρά τυροπιτάκια που θέλετε να φτιάξετε. Στο ψυγείο μέσα δεν παθαίνει τίποτα και 2 και 3 μέρες άνετα. Απλά θα την απλώσω έτσι. Αν την αφήσετε τώρα λίγο να κρυώσετε είναι ακόμα καλύτερο. Εγώ τη δική μου τώρα, επειδή βιάζομαι να σας το δείξω, μη στεναχωριέστε, δεν παθαίνει τίποτα. Απλά μπορείτε να τη δουλέψετε λίγο πιο καλά. Ας βάλω κανένα 2 κουταλιά ακόμα. Υπέροχη. Ωραία. Και τώρα συνεχίζω πάλι με τα φύλλα. Ένα φύλλο που έχω κρατημένο από τα πρωινά. Και αμέσως μετά θα πιάσουμε τα καινούργια. Ακούω, ποια κυρία είναι στην γραμμή? Γεια σας, είμαι κυρία Φούλα. Γεια σας, κυρία Φούλα μου. Από πού? Εύρω. Από Εύρω? Φανές, από Ρουσιάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Τα φύλλα είναι από εκεί, από τις γειτονιές σας. Τα φύλλα είναι από το δυτικό τύπο, από τις γειτονιές σας. Και τραχανάς. Και τραχανάς. Έγραψα τα μελομακάρονα, δεν πρόκειται να γράψω το λεμόνι. Φλιτζάνι θέλει ή κουταλιά? Όχι, κουταλιά είναι. Μία κουταλιά λεμόνι. Ναι, είναι για το σιρόπι, έτσι. Ναι, για το σιρόπι. Λίγο, βάζουμε. Και μπέικινγκ και σόδα είναι κουταλιά γλυκού. Εκείνα είναι κουταλάκι του γλυκού. Ναι, κουταλάκι του γλυκού πάντα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω. Ώρα ψυχήματος. Είναι γύρω στα 20 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, στους 160 βαθμούς. 180. 160. 160 προθερμασμένος φούρνος. Αλλά και αν θέλει 25, εσύ τον ανάλογο με το φούρνο σου. Μόλις θα τα δεις, εγώ είπα εκείνη την ημέρα ότι μ' αρέσουν να είναι ξανθόχρυσα, να μην είναι μαύρα. Κατάλαβες? Πρέπει λίγο δηλαδή, μόλις θα τα δεις και τραγανίσουνε, αμέσως κλείσε το φούρνο και άστα και 5 λεπτά μέσα και κατευθείαν τα σιροπιάζεις.
στο σιρόπι μετά τα ρίχνουμε αμέσως. Στο σιρόπι, είπα, την ώρα που θα βάλουμε τα γλυκά μέσα στο φούρνο, ξεκινάμε να κάνουμε το σιρόπι. Ναι. Μέχρι να βγουν αυτά σε 20-25 λεπτά, το σιρόπι μας που θέλει 5 λεπτά θα αρχίσει να κρυώνει. Θα είναι δηλαδή σχεδόν χλιαρό. Και μάλιστα έδειξα ότι βουτάω με τα χέρια μου χωρίς να καίγομαι, που σημαίνει ότι το σιρόπι μου έχει σχεδόν κρυώσει. Μάλιστα. Και μία πάνω, μία κάτω και αμέσως στην πιατέλα. Okay. Και από πάνω μετά το καρυδάκι. Εντάξει. Okay. Καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστώ και σε εσάς το ίδιο εύχομαι. Γεια σας, γεια σας. Πολύ ωραία, είναι τα μελομακάρονά μας υπέροχα. Να τα κάνουν οι φίλες μας όλες. Είμαι σίγουρη ότι θα τα πετύχουν, γιατί είναι πάρα πολύ απλή συνταγή. Έχω βάλει ένα φύλλο εδώ ακόμα και συνεχίζω τώρα, φίλες μου, με ένα άλλο φύλλο. Θα βάλω τώρα εδώ γύρω στα 2-3 φύλλα. Στην μεγάλη τώρα, επειδή είναι το ταψί διαφορετικό, έβαλα 2 φορές γέμιση, φίλες μου. Έβαλα 4 φύλλα, γέμιση, 2 φύλλα, ξανά γέμιση και μετά τα υπόλοιπα. Τώρα εδώ, επειδή είναι λίγο πιο μικρό και θα τη φτιάξουμε λίγο πιο γρήγορα, έβαλα τη γέμιση μόνο στο κέντρο, στη μέση. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι τα φύλλα τόσο όμορφα και τόσο τραγανά θα γίνουν όταν ψηθούν, που δεν έχουν πρόβλημα όσες φορές να βάλουμε γέμιση. Ξανά λαδάκι. Ένα φύλλο ακόμα. Και κλείνουμε να βάλουμε την πιτούλα μας στο φούρνο. Θα ψηθεί, φίλες μου, γύρω στα 45-50 λεπτά, ανάλογα με το φούρνο σας, όπως λέω πάντα. Αν είναι δυνατός, μπορεί και στα 40-45 να είναι έτοιμη. Για να πάρω το μαχαιράκι μου, εδώ είναι, για να κάνω έτσι λίγο τα πλαϊνά. Να το γυρίσω προς τα κάτω. Πολύ ωραία. Και αμέσως μετά να βάλω επάνω, έχω 2 αυγουλάκια που θα τα χτυπήσω με λίγο γάλα για να πάρουν έτσι χρώμα και να είναι και να ψηθεί και η πιτούλα μου όμορφα. Εδώ τώρα θα βάλω λίγο λαδάκι, γιατί το υπόλοιπο θα το βάλω μέσα στα βουλάκια. Λίγο στην άκρη. Εντάξει. Το γάλα μου το έχω εδώ. Ένα πυρουνάκι και λίγο χτύπημα. Κωνσταντίνε, ας δούμε τα υλικά ακόμα μία φορά. Έχω τελειώσει. Απλά θα βάλω τα βουλάκια επάνω και να τη στείλουμε στο φούρνο. Και τώρα εδώ μέσα στα μπουλάκια, φίλες μου, και στο γάλα, λίγο λάδι από αυτό που μας έχει μείνει. Και γίνεται μια πάρα πολύ ωραία κρέμα. Με το πινέλο φυσικά θα την απλώσουμε. Και θα έχει έτσι εκείνο το ωραίο το χρώμα, το χρυσό, η πιτούλα μας. Εντάξει. Με το πινελάκι. Να πάει παντού. Στα 5 λεπτά, φίλες μου, τη βγάζουμε και την κόβουμε. Δεν την κόβουμε πιο μπροστά, ούτε αργότερα, γιατί θέλουμε τα φιλαράκια να είναι μαλακά και να μπορούν να κοπούν. Η δική μου όταν κόπηκε, αφού και η γειτόνισσα μου που ήρθε, με λέει: Ελένη, θα ρίξεις, τώρα την έκανες, άνοιξα τα φύλλα. Λέω: Όχι, είναι τα φύλλα τα χειροποίητα της Θρακιώτισσας, και ούτε έσπασαν, ούτε χαράξανε, φίλες μου, μόνο και μόνο ότι την έκοψα την ώρα που ήταν σχεδόν μαλακά. Έτοιμο. Έχω τελειώσει με αυτό και αυτή τη στιγμή τώρα, φίλες μου, όπως είναι τελειωμένο, έτσι όπως είναι η σόδα μου, να φανταστείτε ότι από εδώ μέχρι εδώ έχω βάλει σε εκείνη την πιτούλα. Άρα και εδώ τώρα γύρω στο 1-2 δάχτυλα, δεν θέλω παραπάνω. Ίσα ίσα για να μπορέσει να ψηθεί καλά και να μην σκληραίνουν τα φυλλαράκια, γιατί φυσικά ο φούρνος θα είναι δυνατός, είναι προθερμασμένος, έτοιμος. Να το, ακριβώς σχεδόν ένα δάχτυλο. Και αυτή να τη χρησιμοποιήσουμε σε μια άλλη πιτούλα. Στο φούρνο, να δούμε λίγο τα υλικά και να πάμε για διάλειμμα, για να ετοιμάσουμε την πιτούλα μας. Ωραία. Για να μαζέψω εγώ λίγο αυτά. Μέσα σε μια μεμβράνη πάντα ή σε σακουλίτσα. Για να είναι μαλακά και στο ψυγείο. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα, φίλες μου. Όπως ακριβώς τα έχω εγώ εδώ. Να τα. Είδατε τι όμορφα. Συσκευασμένα. Κατευθείαν έτοιμα για να διατηρηθούν.
Κωνσταντίνε, την καρτούλα να δούμε. Δεν θα πάρει αυτά τουλάχιστον. Άρχισε. Ωραία. Συνεχίζουμε, φίλες μου, με την κοτούλα μας. Μια κοτούλα γεμιστή για τα Χριστούγεννα ή γαλοπούλα, αν θα κάνετε ακόμα καλύτερα. Αλλά επειδή λίγο τα χρόνια είναι δύσκολα και εγώ πάντα κοτούλα παίρνω και μάλιστα από την Κοτοσεφ. Μια μεγάλη, τώρα εδώ έχω μια μικρή κοτούλα. Πάμε να δούμε λίγο τα υλικά. Για το κοτόπουλό μας το γεμιστό θέλουμε ένα κοτόπουλο γύρω στο 1-200, αν είστε πολλά άτομα και 1,5 και 2 κιλά είναι ό,τι πρέπει. 3 κουταλιές της σούπας λάδι, αλάτι και πιπέρι. Για δε τη γέμιση, φίλες μου, θέλουμε, τα βλέπετε τα υλικά, τα γράφετε κι εσείς, ένα κρεμμύδι ξερό, το σοτάρουμε λίγο, 2 λουκάνικα με τυρί, με γέμιση τυριού, ένα μήλο πράσινο, 6 με 8 κάστανα, ένα φακελάκι κουκουνάρι, μισή κούπα σταφίδες ξανθές, 200 γραμμάρια λάχανο τουρσί από αυτό που φτιάξαμε, ένα φλιτζάνι του καφέ ρύζι ή μπορείτε να βάλετε και τραχανά, όπως βάλαμε στην πιτούλα, ένα φλιτζανάκι άσπρο κρασί και για το άλυμα επάνω θέλουμε μουστάρδα, λίγο μέλι λεμονιού, λεμόνι και λάδι. Μουστάρδα, το λεμόνι μου είναι εδώ. Για να ετοιμάσω εγώ όσο γράφετε εσείς τα υλικά, φίλες μου. Να τρίψω λίγο το μήλο. Ο ρεντές μου είναι εδώ. Είμαστε εδώ, φίλοι μου. Όπως βλέπετε, έχω ετοιμάσει το μήλο μου, ένα μήλο πράσινο. Ωραία.
Θα πάρω το κοτοπουλάκι μου εδώ μπροστά. Το κοτοπουλάκι εγώ τώρα για να μπορέσουμε λίγο να προλάβουμε να το δούμε, λίγο το έβρασα. Εσείς φίλες μου μπορείτε να το βάλετε ομό φυσικά και να ψηθεί σιγά σιγά, να κάνει το χρόνο του. Αλλά αν βιάζεστε και εσείς μπορείτε έτσι λίγο να το βράσετε με ένα κρεμμύδι στην κοιλιά του μέσα, τίποτα άλλο. Και με εκείνο το ζουμάκι κιόλας να κάνετε και μια ωραία σούπα για το βράδυ. Ήδη κιόλας εγώ εδώ φίλες μου έχω σοταρισμένο το κρεμμύδι, τα αρχικά που λέει η συνταγή μας. Έχω ψιλοκόψει το λάχανο του τουρσί, αυτό που φτιάξαμε και είναι υπέροχο, μας χομυρίζει. Και έχω κάνει ήδη τη γέμισή μου, όπως βλέπετε. Έχω βάλει το ριζάκι για να φουσκώνει. Θα βάλω τώρα το κουκουνάρι. Τη σταφίδα. Το μήλο. Το μήλο το τριμμένο. Τα λουκάνικα φίλες μου είναι κομματάκια λεπτά και τα έχω ένα έχω βάλει, θα βάλω και το δεύτερο τώρα, σε ψηλά κομμάτια και τα σοτάρουμε λίγο με το κρεμμυδάκι. Ή μπορούμε να τα βάλουμε και έτσι όπως είναι σκέτα, γιατί είναι λουκάνικα που τρώγονται και μόνα τους, δηλαδή ομά. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Άλλωστε θα ψηθεί η κοτούλα μας στο φούρνο γύρω στην μία ώρα και σε σιγανή φωτιά ή αν βιαζόμαστε γύρω στα 40 με 45 λεπτά και είναι έτοιμη. Και το λουκανικάκι μου είναι έτοιμο. Και τώρα σε αυτό το σημείο θα βάλω και τα κάστανα. Τα κάστανα μου είναι από το Μπουφίδι. Προχθές ρωτούσε μία φίλη μας που πήρε εδώ στην εκπομπή και πού θα βρει τα κάστανα. Είπα σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, αλλά τώρα υπάρχουν και στο Μπουφίδι και μάλιστα θα βρείτε και πολτό, υπέροχο πολτό που θα κάνουμε γλυκό κάστανο. Τούρτα. Αυτά είναι μέσα σε αεροστεγός κλεισμένο, όπως είδατε, μέσα σε νάιλον και δεν έχουν πρόβλημα κανένα, ούτε να κουράζεστε, ούτε να παιδεύεστε, ούτε τίποτα. Για την γαλοπούλα και για την κοτούλα σας είναι έτοιμα. Θέλουμε γύρω στα 4 με 5 κομμάτια, φίλες μου. Δείτε τι όμορφα που είναι, καθαρά. Απλά τα τρίβουμε έτσι λίγο με το χέρι, δείτε τα. Έτοιμα. Ούτε κόπος, ούτε φασαρία, ούτε τίποτα. Τα σπάνουμε έτσι να είναι χοντρά κομμάτια, όμορφα. Για να δώσουν έτσι μια χριστουγεννιάτικη νότα στο φαγητό μας. Εντάξει είναι. Και απλά τώρα τα ανακατεύω. Έχω ήδη βράσει τις πατατούλες μου λίγο, γιατί θέλω τώρα να είναι η γαρνιτούρα στο φαγητό μου. Ανακατεύω τα υλικά πολύ καλά. Και με αυτό θα γεμίσω την κοιλιά της κότας ή της γαλοπούλας μου. Είναι μια γέμιση φίλες μου υπέροχη. Και λίγο έτσι ξεφεύγει από τις συνηθισμένες. Είναι το κοτσάνι από το λάχανο μου. Το λάχανο έγινε υπέροχο. Ωραία. Είναι έτοιμη. Θα βάλω μπροστά το κοτοπουλάκι. Και θα γεμίσω όσο χρειάζεται. Δεν ανάγκη να είναι πάρα πολύ. Απλά θα γεμίσω την κυλίτσα της και το υπόλοιπο θα το βάλω κάτω στο ταψάκι μαζί με τις πατατούλες. Μπροστά ακριβώς στην κυλίτσα της θα βάλω μισό μήλο ή λίγο λεμόνι. Ένα πορτοκάλι. Μπορείτε να βάλετε λίγο ψωμί ή μια πατατούλα για να κλείσει και να μην βγαίνει η γέμιση. Αλλά και να βγει, μην αγχώνεστε, θα πάει κατευθείαν στο ταψάκι και θα μισοψηθεί μαζί με το κοτόπουλο. Ωραία. Να βάλω και από εδώ λίγο. Εγώ τώρα βλέπετε και λίγο κόκκινο που έχει, είναι η κόκκινη πιπεριά που είχε το λάχανό μου, γιατί στο λάχανο έβαλα. Θα σας φανεί παράξενο φίλες μου και σίγουρα θα πείτε, Ελένη, είχες και κόκκινο. Το κόκκινο είναι από το λάχανο από την πιπεριά φλωρίνης που βάζω. Να το, είναι έτοιμο. Σε αυτό το σημείο θα κόψω το μήλο. Ακριβώς ένα κομματάκι που θέλω ίσα ίσα για να κλείσει η κυλίτσα της. Έτσι. Θα τη γυρίσουμε μετά. Και το υπόλοιπο θα το βάλουμε γύρω στις πατατούλες. Είναι ένα φαγητό φίλο πάρα πολύ υπέροχο, νόστιμο. Και παίρνοντας λίγο κοτόπουλο, θα παίρνουμε φυσικά και την πατατούλα με τη γέμιση από το κοτόπουλο. Εντάξει.
Και μετά, λίγο την ώρα που είναι να το βγάλουμε, θα βάλουμε το άλυμα τελευταία στιγμή. Γιατί αν βάλουμε το άλυμα τώρα, το μέλι με τη μοστάρδα, θα το κάψει από πάνω και το κοτόπουλό μας θα είναι, φίλες μου, ομό. Άρα, 5 λεπτά, 10 πριν να τελειώσει το ψήσιμο, εκείνη την ώρα μόνο θα έχουμε το άλυμα έτοιμο και θα το περάσουμε από πάνω με ένα πινελάκι ή με το χέρι μας, σιγά σιγά. Για να βάλω λίγο και εδώ ακόμα. Εδώ μπορούμε να τη βάλουμε και μία πατατούλα για να κρατάει το μιλαράκι να μην φεύγει. Αν και τώρα μόλις θα μπει στην θερμοκρασία αμέσως θα κλείσει εκείνο. Έτοιμο. Πολύ λίγο βουτυράκι επάνω για να τη βοηθήσουμε. Ας το κουτάλι μου το ίδιο. Και λίγο στις πατατούλες μου. Πιπεράκι μαύρο και πάει στο φούρνο, φίλες μου. Ας δούμε τα υλικά λίγο ακόμα μία φορά και να φουρνίσουμε και το φαγητό μας. Το ίδιο ακριβώς, φίλες μου, θα κάνετε και με τη γαλοπούλα. Όποιες φίλες μας θα έχουν γαλοπούλα θα πάρουν. Πάρα πολύ απλά. Θα φτιάξουν την ίδια γέμιση. Λίγο κοντά στα Χριστούγεννα θα κάνουμε και μία γέμιση, την κλασική που είναι με το ριζάκι, με τις σταφίδες, με τα σηκωτάκια. Εκείνη είναι διαφορετική. Αυτή είναι μία ιδιαίτερη και μία λίγο έτσι αλλιώτικη. Λίγο πιο ξινούτσικη και πιο μερακλίδικη. Να σκουπίσουμε το ταψάκι μας, να το βάλουμε στο φούρνο και να πάμε για διάλειμμα τώρα. Σε ένα υπέροχο και μοναδικό περιβάλλον και με εξαιρετικής ποιότητας μενού, σχεδιασμένο ειδικά για εσάς και τους καλεσμένους σας, με τις πιο φρέσκες πρώτες ύλες, αναλαμβάνουμε να οργανώσουμε το δείπνο του αραβώνα ή του γάμου σας, το γεύμα της βάφτισης του παιδιού σας, καθώς και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Ελλήνων Γεύσης. Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί ένα ξεχωριστό μενού αντάξιο το προσδοκιό σας σε ένα ιδιαίτερο χώρο. Ελλήνων Γεύσης. Σας εγγυώνται ένα άριστο αποτέλεσμα που είναι βέβαιο ότι οι καλεσμένοι σας θα συζητάνε για καιρό. Τρεις γενιές παράδοση. Πάνω από μισό αιώνα γεύσεων και αρωμάτων. Καφεκοπτείο Μπουφίδης. Σημείο αναφοράς του καφέ στις Σέρρες. Όλων των ειδών οι καφέδες, ελληνικός, στιγμής, εσπρέσο, φίλτρου σε 16 αρώματα. Διάφορα είδη τσάι από το δρόμο του τσαγιού. Χειροποίητα παραδοσιακά σεραϊκά προϊόντα. Μπουφίδης. Καινοτομία μας, οι ξηροί καρποί που ψήνονται καθημερινά μπροστά σας με αλάτι Ιμαλαίων, αλλά και τα αποξηραμένα φρούτα χωρίς ζάχαρη. Ακόμα γλυκά του κουταλιού, κουφέτα Χατζηγεννάκη. Μπουφίδης. Καθημερινή απόλαυση από το 1956. Διονυσίου Σολομού 39 Σέρρες. Τηλέφωνο 23210-22205. Ο Πασιάς παρουσιάζει μια κορυφαία σειρά αλλαντικών βασισμένη σε πύρα ενός αιώνα. Τα εκλεκτότερα κομμάτια κρέατος καπνίζονται με μοναδικό τρόπο σε ξύλο βελανιδιάς για να απολαμβάνετε κορυφαία γεύση και ποιότητα κάθε στιγμή. Κορυφαίο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα. Αντιπρόσωπος για τον ομό Σερών, τροφοκίνηση. Στο Λευκώνα.
πολυδρά μας. Η μεγαλύτερη μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή. 3 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου. Ο Ανδρέας πριν φύγει από κοντά μου έγραψε το ημερολόγιο του. Όλα τα παιδιά αξίζουν ένα χαμόγελο. Και στην επιθυμία του παιδιού σου δεν με ενστέτεις. Ξεκινήσαμε το χαμόγελο του παιδιού. Στην αρχή ήμασταν λίγοι. Μετά γίναμε πολλοί. Πιο πολλά χέρια. Πιο πολλά χαμόγελα. 20 χρόνια τώρα όπου υπάρχουν παιδιά που κινδυνεύουν, που χρειάζονται ένα σπίτι, ιατρική περίθαλψη, φροντίδα. Δεν μένουμε θέατρες. Χάνεις εσάς. Και μόνο με τη δική σας στήριξη θα συνεχίσουμε. Μέχρι ένα χαμόγελο. Μόλις έφτασε ο κύριος Κοτοσέφ, το τέρι της κοτούλας Ελεώνα. Ταξίδεψε μέρη μακρινά, μαγείρεψε και γεύτηκε πιάτα από όλο τον κόσμο. Βρήκε πολλές καινούργιες συνταγές, διάλεξε τα καλύτερα υλικά και γύρισε εδώ και μαγειρεύει μόνο για εσάς. Πολλά καινούργια πεντανόστιμα κοτοπιάτα. Κοτοπιάτα με άρωμα Ανατολής, εξωτικά, ευρωπαϊκά και όχι μόνο. Έχουμε ετοιμάσει για εσάς μια μεγάλη μεσογειακή κοτοποικιλία από κριτικές νοστιμιές, κοτολιχουδιές μέχρι και παραδοσιακά μακεδονικά καλούδια. Συνταγές της γιαγιάς δοσμένες με πολύ αγάπη. Απολαύστε τη μεγάλη ποικιλία σε έτοιμα γεύματα, νόστιμα, γρήγορα και υγιεινά, καθώς και τα ατομικά μενού για φοιτητές. Γευτείτε νέες προτάσεις, γεύσεις και αρώματα από τον κύριο Κοτοσέφ. Πλατεία Εμπορίου 15. Νέο κατάστημα στη Βενιζέλου 70. Στο Σκούταρι και στην Ιγρήτα. Εργαστήριο στον Ελαιώνα Σερών. Για μας εδώ στη Θράκη, η παράδοση είναι τρόπος ζωής. Με αυθεντικές βυζαντινές συνταγές επιλέγουμε τα πιο αγνά υλικά. Και με τις πιο αυστηρές συνθήκες υγιεινής παρασκευάζουμε με πολύ μεράκι τα γνήσια, παραδοσιακά, χειροποίητα προϊόντα Θρακιώτισσα. Τα χωριάτικα φύλλα μας, ανοιγμένα στο χέρι, ιδανικά για πίτες και γλυκά που τόσο αγαπήσατε. Επίσης, τα χειροποίητα παραδοσιακά ζυμαρικά μας, χυλοπίτες, τραχανάς, κουσκούς, πραγματικές γευστικές απολαύσεις. Θρακιώτισσα. Από το 1988 σας προσφέρουμε τα αυθεντικά, παραδοσιακά, χειροποίητα ζυμαρικά. Θρακιώτισσα. Με σεβασμό συνεχίζουμε την παράδοση. Αντιπρόσωπος για τον νομό Σερών, Τροφοκίνηση. Στο Λευκώνα.
Τέλος τα παραμύθια. Κρέατα Μαραγκός. 26 χρόνια τώρα πουλάμε χωρίς μεσάζοντες. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Κρέατα Μαραγκός. Με τη δύναμη του παραγωγού σας προσφέρουμε κρέατα άριστης ποιότητας στις πιο χαμηλές τιμές. Προσέξτε. Μπριζόλα χοιρινή μόνο 3,30 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 2,99 το κιλό. Αυτό σημαίνει τιμές παραγωγού. Γι' αυτό λέμε τέρματα παραμύθια. Κρέατα Μαραγκός. 26 χρόνια πρώτη σε ποιότητα, 26 χρόνια πρώτη στις χαμηλές τιμές. Οι καλύτεροι σας φίλοι, τώρα ακόμα καλύτεροι. Η νέα Swivel Sweeper 6 με απίστευτες δυνατότητες κάνει το καθάρισμα ευχάριστη υπόθεση. Πάνω από 10 εκατομμύρια κομμάτια από την πρωτοποριακή επαναφορτιζόμενη σκούπα Swivel Sweeper έχουν πουληθεί και τώρα το καλύτερο έχει γίνει ακόμα καλύτερο. Έχει σχεδιαστεί για να μαζεύει καλύτερα και έρχεται με καινούργια χαρακτηριστικά. Το φανταστικό καινούριο καπάκι για σκόνες κάνει το καθάρισμα παιχνιδάκι. Τώρα μπορείτε να την αδειάσετε και να μην ακουμπάτε κάτω. Ένα κλικ και αδειάζει. Μετά την αφήνετε κάτω και είστε έτοιμοι να συνεχίσετε. Διαθέτει σπαστό χερούλι που βοηθάει στο καθάρισμα κάτω από τα έπιπλα, χωρίς να πονάει μέσα σας από το σκύψιμο. Στα χαμηλά έπιπλα όλες οι άλλες σκούπες δεν χωράνε, αλλά όχι η Swivel Sweeper. Με αυτή τη σκούπα καθαρίζετε κάτω από τα έπιπλα χωρίς να σκύψετε, χωρίς να σηκώνετε τα έπιπλα και να πιάνετε οι μέση σας. Η νέα και βελτιωμένη έκδοση της σκούπας με ροδάκια δίνουν καινούριο νόημα στο καθάρισμα. Κυλάει εύκολα σε κάθε επιφάνεια χωρίς να αλλάξεις καμία ρύθμιση. Λοιπόν, τι περιμένετε? Τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη σας και θα αποκτήσετε έναν πολύτιμο σύμμαχο. Μην περιμένετε, τηλεφωνήστε τώρα. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός. Έχετε βαρεθεί να κουβαλάτε εμφιαλωμένα νερά για να έχετε στο σπίτι σας καθαρό και πόσιμο νερό? Γνωρίζετε ότι το νερό που πίνετε είναι γεμάτο βλαβερές ουσίες, βακτήρια, μύκητες και χλωριό? Ήρθε η ώρα να αλλάξουν τα πράγματα. Πείτε τέλος στο κουβάλιμα, τέλος στις δυσάρεστες οσμές, τέλος στα βακτήρια, κάνοντας το καλύτερο δώρο στην οικογένειά σας. Τοποθετήστε στη βρύση σας το φίλτρο νερού Geyser Euro. Το φίλτρο νερού Geyser Euro είναι φίλτρο νέας γενιάς της νανοτεχνολογίας Argon, πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Pasteur. Αποκτήστε το τώρα μόνο με 34 ευρώ και 90 λεπτά. Είναι μικρό σε μέγεθος, τοποθετείται εύκολα και γρήγορα στη βρύση σας και έχει εξαιρετική απόδοση, πενταπλάσια σε σύγκριση με τα άλλα φίλτρα της αγοράς. Έτσι, το νερό σας γίνεται πλέον κατάλληλο για να το πιείτε. Κάντε την αλλαγή. Εξοικονομήστε χρήματα και εξασφαλίστε υγεία και χαμόγελα στην οικογένειά σας. Αποκτήστε τώρα το νέο φίλτρο νερού της Geyser Euro μόνο με 34 ευρώ και 90 λεπτά και θα παραλάβετε μαζί το υγρό ανίχνευσης χλωρίου για να κάνετε μόνοι σας το τεστ. Σε μια εποχή που τα πάντα αλλάζουν, υπάρχουν ακόμη κάποιες αξίες που παραμένουν σταθερές στο πέρασμα των χρόνων. Η ποτοποιία Bay από το 1905 παράγει, τυποποιεί και διακινεί με το ίδιο πάντα μεράκι, την ίδια συνέπεια και υπευθυνότητα μοναδικής ποιότητας προϊόντα που ικανοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τις υψηλές απαιτήσεις των σεραίων καταναλωτών.
το εξαιρετικό ούζο μπέι με τη βελούδινη γεύση, τα λικέρ με τα εθέρια αρώματα, η πλούσια γκάμα των αλκοολούχων ποτών, η μεγάλη ποικιλία κρασιών από επιλεγμένους ελληνικούς αμπελώνες και οι περίτεχνες συσκευασίες δώρων γίνονται αφετηρία για ένα ονειρικό ταξίδι γευστικής απόλαυσης. Ποτοποιία μπέι. Αξία δοκιμασμένη στο χρόνο. Είναι μοναδικά, μονάκριβα, διαχρονικά, χειροποίητα, πάντα στη μόδα. Είναι τα αγαπημένα σας πλεκτά γιατί φτιάχτηκαν με αγάπη και μεράκι. D&T, σε μας θα βρείτε μαλάκια και πλεκτά όλων των ειδών και όλα πλεγμένα στο χέρι. D&T, ετοιμοπαράδοτα αλλά και κατά παραγγελία. Παιδικά, γυναικεία και ό,τι άλλο θελήσετε. Και από τιμές απίστευτα χαμηλές. D&T. Εμείς λατρεύουμε το πλέξιμο. Εσείς, D&T. Πλεκτά και μαλάκια για σας και για όσους αγαπάτε. Κωνσταντινούπολεως 8, δίπλα στο ταχυδρομείο. Hey man, never seen a girl looking like you do. Όλη μόδα, όλο το στυλ και όλα τα μεγέθη είναι εδώ, Στέφανς. Σχεδιάζουμε, δημιουργούμε και σας παρουσιάζουμε όλες τις τάσεις της μόδας σε extra extra large. Στέφανς. Για τον άντρα και τη γυναίκα. Επισκεφτείτε τώρα τα ηλεκτρονικά μας καταστήματα www.stephansxxl.gr www.stephanswomanxxl.gr. Ανανεωθείτε τώρα. Αναβαθμίστε εμφάνιση, στυλ και διάθεση. Κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά www.stephansxxl.gr www.stephanswomanxxl.gr. Στέφανς. Όλη μόδα, όλο το στυλ για τον άντρα και τη γυναίκα. Και στα νούμερα, όπως σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Τα έπιπλα Χριστόπουλος παρουσιάζουν τα καλύτερά τους για σπίτια με υψηλές απαιτήσεις σε ποιότητα και στυλ. Απίθανες προτάσεις σε αναπαυτικά σαλόνια πρωταγωνιστούν το σπίτι και μετατρέπουν την καθημερινότητα σε μοναδική απόλαυση. Για ένα εκλεκτό οικογενειακό ή φιλικό γεύμα, οι προτάσεις σε τραπεζαρίες με υψηλό design και άψογη αισθητική δίνουν στο χώρο σας και στις στιγμές σας άλλον αέρα και άλλη διάσταση. Για το χώρο που χαλαρώνει την ψυχή και το σώμα σας, για την κρεβατοκάμαρά σας, θα βρείτε αυτό ακριβώς που θέλετε για να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον που θα σας ξεκουράζει και θα σας αναζωογονεί. Έπιπλα Χριστόπουλος και για το παιδικό δωμάτιο. Έπιπλο Χριστόπουλος. Ιδανικές επιλογές για μια όμορφη ζωή. Μόνο στο Χριστό Σερών. Τηλέφωνο 2321 078 281. Έπιπλα Κουζίνας Αγγελίδης Ιωάννης. Στην έκθεσή μας, στη Δυτική Στράκης 20, ειδικός διακοσμητής σχεδιάζει την καινούργια σας κουζίνα και ντουλάπα σύμφωνα με τις ανάγκες και το γούστο σας. Σημειώστε! Ανακαινίζουμε την παλιά σας κουζίνα αλλάζοντας πορτάκια, πάγκο, νεροχύτη, μεντεσέδες, αρμοκαλύπτρα, μηχανισμούς υφραριών και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Γρήγορα, απλά, οικονομικά. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, Αγγελίδης Ιωάννης, Δυτική Στράκης 20. Τηλέφωνο 23 21 0 56 190 και 55 938.
Τρεις γενιές παράδοση. Πάνω από μισό αιώνα γεύσεων και αρωμάτων. Καφεκοπτείο Μπουφίδης. Σημείο αναφοράς του καφέ στις Σέρρες. Όλων των ειδών οι καφέδες, ελληνικός, στιγμής, εσπρέσο, φίλτρου σε 16 αρώματα. Διάφορα είδη τσάι από το δρόμο του τσαγιού. Χειροποίητα παραδοσιακά σεραϊκά προϊόντα. Μπουφίδης. Καινοτομία μας, οι ξηροί καρποί που ψήνονται καθημερινά μπροστά σας με αλάτι Ιμαλαίων, αλλά και τα αποξηραμένα φρούτα χωρίς ζάχαρη. Ακόμα γλυκά του κουταλιού, κουφέτα Χατζηγεννάκη. Μπουφίδης. Καθημερινή απόλαυση από το 1956. Διονυσίου Σολομού 39 Σέρες. Τηλέφωνο 23210-22205. Ουράνιο Τόξο. Ο νέος παιδικός και ευρωφωνοπιακός σταθμός έχει ορθάνυχτες τις πόρτες του για σας. Θα φιλοξενεί παιδιά από 2 μηνών έως και 5 ετών. Ελάτε να γνωρίσετε το χώρο μας που θα μοιραστούμε με πολύ αγάπη και με πρωταρχικό μας πάντα μέλημα την ασφάλεια του παιδιού σας. Ουράνιο Τόξο. Ελάτε να σας δείξουμε πώς μοιραζόμαστε τη γνώση μέσα από το παιχνίδι. Να μάθετε πώς μπορούμε, μικροί και μεγάλοι, να τα καταφέρουμε μαζί. Να ακούσετε και να μάθετε πώς μπορεί το παιδί σας να νιώσει δυνατό, ελεύθερο, χαρούμενο και ευτυχισμένο σε ένα χώρο που το σχεδιασμό του και το παιδαγωγικό του πρόγραμμα το έχουν επιμεληθεί άνθρωποι με επιστημονική κατάρτιση. Παιδικός και ευρυφωνιακός σταθμός Ουράνιο Τόξο. Ένα ουράνιο τόξο φτιαγμένο από παιδικά χαμόγελα. Ο παιδικός σταθμός Ουράνιο Τόξο συμμετέχει στη δράση εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. Στελάκι, έλα, στη μηχανή ανέβα. Πάμε στο Σότο, με κόβει λόρδα. Γιώργο είσαι σπίτι, γιατί η πείνα με έχει φάει. Πάλι ο Σότος στο μυαλό μου τριγυρνάει. Μόνο μη φάμε άλλο σπίτι. Να τερνικώσεις την αγκή, ένα σουβλάκι από αρνί. Να πας στο Σότο να χτυπήσεις κόντο σου στη στιγμή. Να χλαπακιάσεις για ουτλού το σαλονάκι το μπαμπού. Και πριν τελειώσω, κύβι και φταίει. Σότος, το πιο δυνατό σουβλάκι στην πόλη. Έρμου και σε Λεύκο γωνία. Βρε Βαγγέλη, όλη μέρα πρέφα και ξερεί. Στο χωράφι τι γίνεται με την παραγωγή? Α, για το χωράφι έγνοια καμιά. Ο Κιουρτσίδης ανέλαβε για τα καλά. Νέα εποχή με νέες μεγάλες προσφορές ξεκίνησε για τους αγρότες στην φυτοτεχνική Προβατά. Τιμές που θα σας καταπλήξουν, μειώνοντας ακόμα περισσότερο το κόστος παραγωγής. Όλοι οι τύποι λιπασμάτων σε κοκκόδες μορφή εμπλουτισμένα με ψευδάργυρο, μαγνήσιο και όλα τα εδαφοβελτιωτικά συστατικά. Και τώρα, ακόμα μεγαλύτερες προσφορές από την μεγαλύτερη εταιρεία λιπασμάτων, την φυτοτεχνική Προβατά. Τα κοκκόδη οργανοχημικά λιπάσματα, ειδικά για σιτηρά. Απορροφήσαμε το ΦΠΑ και σας προσφέρουμε τα καλύτερα οργανοχημικά λιπάσματα σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Λιπάσματα 20-10-0, 15 ευρώ, 16-20-0, 16 ευρώ, 20-10-10, 17 ευρώ, 11-15-15, 17 ευρώ, 15-15-15, 18 ευρώ. Φυτοτεχνική Προβατά Κιουρτσίδης Παναγιώτης. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2-3-21-0-88-789. Φυτοτεχνική Προβατά. Νικήσαμε την κρίση. Μπορούμε και είμαστε οι καλύτεροι. Ξεχωρίζουμε στην ελληνική αγορά. Είναι ασύλληπτο το πόσες ανάγκες επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού μπορούμε να καλύψουμε. Είναι απίθανο το πόσες χιλιάδες διαφορετικά είδη σας παρουσιάζουμε σε ένα και μόνο χώρο. Είμαστε εισαγωγής και σας παρέχουμε τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Παπαϊωάννου ΑΕ. Στην τεράστια γκάμα των προϊόντων μας προσθέσαμε ένα ολοκένουργιο τμήμα επίπλων με design και τιμές που θα σας ενθουσιάσουν. Παπαϊωάννου ΑΕ. Η πιο μεγάλη επιχείρηση σε οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Με 3 καταστήματα. Μέλος του ομίλου Home Plus Stores, της μεγαλύτερης αλυσίδας οικιακού εξοπλισμού. Παπαϊωάννου ΑΕ. Τα πάντα για το σπίτι και τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ντολμαδάκια είναι πεντανόστιμα. Υπάρχει καλύτερος τρόπος να απολαμβάνετε φρεσκοκομμένα αλαντικά.
Συσκευασίες φρεσκάδας Πασιάς. Διατηρούν τα αλαντικά φρέσκα και λαχταριστά σαν να κόπηκαν μόλις. Νέες συσκευασίες φρεσκάδας Πασιάς. Το καλύτερο για σας. Αντιπρόσωπος για τον νομό Σερών, τροφοκίνηση. Στο Λευκώνα. Ο τόπος μας. Οι άνθρωποι μας. Η γνώση μας. Το μεράκι μας. Η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή. Η φέτα του τόπου μας. Ας δούμε λίγο, φίλοι μου, τα λικεράκια μας τώρα που θέλουμε. Να ξεκινήσουμε λίγο πρώτα από το δυόσμο. Έχει ακόμα αρκετά φιλαράκια, μπορείτε να μαζέψετε λίγο πριν φυσικά θα αρχίσουν να παγώνουν. Να δούμε λίγο τα υλικά που θέλουμε. Για το λικέρ του δυόσμου χρειαζόμαστε 3 με 4 ποτήρια φύλλα δυόσμου ή 2 ματσάκια, 500 γραμμάρια ζάχαρη που είναι γύρω στα 3 με 4 ποτήρια, ένα ξυλάκι κανέλα, 4 γαρίφαλα, 2 μοσχοκάριδα και 500 ml κονιάκ λευκό ή το κλασικό ή τσίπουρο μπορείτε να βάλετε. Σε αυτό το λικέρ, φίλοι μου, τα υλικά μπαίνουν όλα μαζί στο μπουκάλι. Ήδη εσείς, αφού γράφετε τα υλικά, εγώ θα ετοιμάσω λίγο τα φύλλα και θα τα βάλω μέσα στο κονιάκ, στο λευκό κονιάκ. Μπορείτε, φίλες μου, να προμηθευτείτε το κονιάκ ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε για το λικέρ σας από τον Κώστα τον Μπέη στην πλατεία εμπορίου. Θα βρείτε απ' όλα. Ο Κώστας θα έρθει μια μέρα πριν από τα Χριστούγεννα, την επόμενη Πέμπτη, για να μας μιλήσει πάλι για τα λικέρ, για τα κρασιά, για αυτά που θα συνοδεύσουν το χριστουγεννιάτικο και το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι μας. Πάρω και ένα χεράκι μου. Ωραία, όπως βλέπετε, έχω βάλει μέσα το κονιάκ μου, λευκό κονιάκ εγώ πάντα βάζω, γιατί μ' αρέσει να κρατάει το λικέρ το χρώμα του. Και εδώ τώρα, για να δω λίγο, δυόσμο, έχουμε αυτό εδώ είναι ο δυόσμος, να το βάλουμε και όλα λίγο εδώ στο ποτηράκι, για να το βλέπουν οι φίλες μας. Υπέροχο άρωμα. Και έχει το χρώμα το πράσινο, το λαδί, το μελί, του φύλου. Φυσικά από τα αρώματα, από τα μυρωδικά, φίλες μου, είναι υπέροχο, από το μοσχοκάριδο, τα γαρίφαλα, τις κανέλες μέσα, μοσχομυρίζει. Και ο δυόσμος είναι το πιο αρωματικό βότανο. Όπως βλέπετε, εγώ βάζω ένα ματσάκι. Αν δεν έχετε, μπορείτε να βάλετε μόνο φύλλα. Πλυμμένος και πάντα σκουπισμένος να είναι λίγο στεγνός. Αυτό θα μείνει, φίλες μου, γύρω στις 25 με 30 μέρες. Μετά, την ώρα που θα το σερβίρετε, μπορείτε να στραγγίσετε τα φύλλα με δύο φίλτρα γαλλικού καφέ ή με ένα καλό σουρωτήρι, έτσι λεπτό να είναι. Μπορείτε όμως να τα αφήσετε και μέσα και την ώρα που θα σερβίρετε, μόνο εκείνη την ώρα να στραγγίζετε. Και αυτό γίνεται, ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Δεν παθαίνουν τίποτα και δεν αφήνουν, δεν έχουν χυμούς τα φύλλα για να αφήσουν και να θολώσουν το ποτό. Άρα και μέσα να είναι, δεν έχουν πρόβλημα. Είμαι εντάξει, δεν θα βάλω άλλα. Για να πάμε στο δεύτερο το λικεράκι μας. Όπως είπαμε, εδώ, όπως ακριβώς κάναμε στο ετήρ στην αρμπαρόριζα, αφού γράψατε τις αναλογίες, τα υλικά μπαίνουν όλα μαζί. Και τώρα αυτό που έχω να κάνω, να βάλω και τα μυρωδικά. Μοσχοκάριδο, όπως είπαμε. Αν δεν σας αρέσουν, μπορείτε να βάλετε αστεροειδή γλυκάνισο, που είναι πάρα πολύ ωραίος και έχει την μυρωδιά του ούζου και ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Έχω εγώ εδώ μερικά σπασμένα κομματάκια, θα τα βάλω.
Θα το κλείσουμε καλά και θα το έχουμε μέσα στη δροσιά. Σε σκιερό μέρος. Και μία κανελίτσα και ένα μασχοκάριδο. Εγώ τώρα κάνω μικρή δόση. Κλείνουμε καλά. Και αφού πάρει τα αρώματα του, φίλες μου, γύρω στις μια εβδομάδα να μείνει έτσι, μετά θα συμπληρώσουμε τη ζάχαρη. Και η ζάχαρη θα διαλυθεί σιγά σιγά με το ενόπνευμα, γιατί το ενόπνευμα θα διαλύσει τη ζάχαρη, έχει αυτήν την ιδιότητα. Όποτε περνάμε όμως λίγο έτσι θα το κουνάμε, όπως κάναμε και με την αρμπαρόλιζα. Απλά δεν θέλουμε να κάθετε κάτω. Σε μια εβδομάδα, αμέσως τη δεύτερη εβδομάδα δηλαδή, θα έχει διαλυθεί και η ζάχαρη. Και ύστερα το αφήνουμε γύρω στις 20-25 μέρες, μέχρι να δούμε ότι έχει φύγει όλη η ζάχαρη από κάτω και τα αρώματα είναι εντάξει. Και γι' αυτό σας είπα, φίλους μου, αν θέλετε, τα αφήνετε τα φύλλα μέσα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Την πρώτη εβδομάδα πρώτα λίγο μόνο, μόνα τους, για να μπορέσουν τα φύλλα να βγάλουν το άρωμά τους, ο δυος μας, και αμέσως την δεύτερη εβδομάδα συμπληρώνουμε τη ζάχαρη και αφήνουμε άλλες 20-25 μέρες που θα μείνει, όπως είπαμε, στη δροσιά. Πάει αυτό το λικέρ. Πάμε να δούμε τώρα το λωτό. Το λικέρ του λωτού, για να βγάλω εγώ λίγο όμως την πίτα μου εδώ για να μην την κάψω. Ήδη κιόλας είναι ροδοκοκκίνηση και το φαγητό μου. Και το φαγητό μου το κλείνω. Πολύ ωραία. Ας δούμε τώρα λίγο, φίλες μου, μπράβο, το λικέρ του λωτού. Εδώ τώρα, επειδή έχουμε σάρκα, έχουμε πολτό και σίγουρα θα βγάλει και ζουμί και αρώματα, όπως ακριβώς κάναμε με το κεράσι, θα βάλουμε πρώτα τους όριμους τους λωτούς μέσα στο ινόπνευμα, στη ρακή. Η ρακή ή ινόπνευμα, δηλαδή κονιάκ μπορείτε να βάλετε βότκα ή τζιν. Εδώ τώρα εγώ γράφω ρακί, εσείς μπορείτε να προμηθευτείτε, φίλες μου, ό,τι σας αρέσει. Θέλουμε ένα ενόπνευμα γύρω στους 40-50 βαθμούς, όχι πάρα πολύ δυνατό. Δύο αστεροειδείς γλυκάνισους, που τους έχω εγώ εδώ, όπως τους βλέπετε. Και αμέσως μετά τα αφήνουμε γύρω στην μία εβδομάδα στην κανατούλα μέσα ή σε ένα βάζο, σε ένα γυάλινο μεγάλο βάζο, όπως είναι αυτό εδώ, και μεγαλύτερο μπορείτε να έχετε. Και τώρα θα δείτε λίγο πώς θα το κάνω. Έχω εδώ το κονιάκ, βάζω μέσα τους γλυκάνισους. Να πάρω ένα κουταλάκι λίγο, να πάρω τη σάρκα του φρούτου. Όπα εδώ, έχω. Μόλις, φίλες μου, περάσει η πρώτη εβδομάδα, θα ετοιμάσουμε τη ζάχαρη, που είναι, για να δω λίγο, 100 γραμμάρια ζάχαρη και 100 γραμμάρια νερό, θα κάνουμε ένα μικρό σιρόπι. Θα το ενώσουμε, θα μείνει 24 ώρες με το σιρόπι, τη δεύτερη εβδομάδα, και αμέσως θα στραγγίσουμε. Αλλά όταν στραγγίσουμε, δεν θα πατήσουμε για να βγούνε η χυμή και τα αρώματα από το φρούτο, όπως θα είναι το στραγγιστήρι μας έτσι κάπως, και θα τα βάλουμε εδώ, θα αφήσουμε σιγά σιγά να τρέχει μέσα ο πολτός από το φρούτο, χωρίς να πατάμε, και όλο αυτό όχι για τίποτα άλλο, για να μην μας θολώσει το λικέρ. Άρα περιμένουμε μία εβδομάδα, ενώνουμε με τη ζάχαρη που την έχουμε βράσει γύρω στα 5 λεπτά, κάνουμε ένα σιρόπι δηλαδή, τα 100 γραμμάρια νερό με 100 γραμμάρια ζάχαρη, κάνουμε ένα ωραίο σιρόπι, ενώνουμε και τα αφήνουμε 24 ώρες, όχι παραπάνω. Και αμέσως μετά στραγγίζουμε. Αυτό είπα, ότι όταν στραγγίσουμε όμως δεν θα πατήσουμε τα φρούτα, γιατί τώρα αυτά ήδη και όλες μέσα στο ενόπνευμα τη μία εβδομάδα θα διαλυθούν. Θα γίνει η σάρκα όλη, θα γίνει σχεδόν σαν μαρμελάδα. Το ενόπνευμα έχει αυτήν τη δύναμη και θα το αραιώσει και θα αφήσει όλα τα αρώματα του λωτού μέσα στο ενόπνευμα. Άρα φτιάχνουμε το σιρόπι, 100 γραμμάρια με 100 ml νερό, ενώνουμε αφού κρυώσει λίγο το σιρόπι μας, τα αφήνουμε 24 ώρες, το ενόπνευμα, τα φρούτα και το σιρόπι, τα αφήνουμε 24 ώρες και μετά στραγγίζουμε κανονικά. Αλλά στραγγίζουμε χωρίς να πατάμε τα φρούτα. Να μην βάλουμε το στραγγιστήρι και αρχίσουμε να πατάμε όπως κάνουμε την ντομάτα μας και πέφτει ο πολτός μέσα. Θέλουμε το ενόπνευμα, το λικέρ μας, συγγνώμη, να είναι διαυγές. Αν τώρα θέλετε και τον πολτό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά θα ξέρετε ότι σίγουρα θα είναι θολό.
Αν δεν το κουνήσετε όμως, γιατί πρέπει να μείνει στο στραγγιστήρι ο πολτός του φρούτου τουλάχιστον 3-4 ώρες για να μπορέσει να κατασταλάξει όλο και να καθαρίσει. Και αυτό θα είναι πια το λικέρ. Να τα επαναλάβω λίγο ακόμα μια φορά, γιατί είναι ένα λικέρ που όχι δύσκολο, απλά έχει τη διαδικασία του, δείτε τι ωραία που είναι μελωμένα. Και πάντα έτσι, φίλες μου, να είναι πολύ μαλακά, όχι άγουρα, μην τυχόν βάλετε, θα είναι στιφά και θα είναι άνοστο το λικέρ σας. Πάντα πρέπει να είναι όπως ακριβώς έτσι είναι το δικό μου, δείτε, είναι σαν να είναι μαρμελάδα έτοιμη. Και είναι ομό φρούτο. Πρέπει δηλαδή την ώρα που το πιάνετε από το δέντρο να μείνει στα χέρια σας. Τότε είναι έτοιμο. Δείτε το πως είναι μέσα. Με το κουταλάκι τρώγεται. Υπέροχο. Δύο έπρεπε να βάλω. Έβαλα εγώ τρία επειδή ήταν πολύ μικρά. Εσείς θα βάλετε δύο μεγάλα, φίλες μου, σε αυτή την ποσότητα που σας έδωσα. Δύο μεγάλα φρούτα. Ωραία. Για να πάρω αυτά πίσω. Να επαναλάβω ακόμα μία φορά λίγο. Το λωτό, ο γιος μας είναι απλός, τον έχουμε ξανακάνει πολλές φορές. Άρα εδώ τώρα είμαστε. Θα το βάλουμε εδώ μπροστά λίγο, για να τα λέω τα υλικά ακόμα μια φορά, τα βλέπουμε κιόλας. Δύο όριμοι λωτή μεγάλη. 250 γραμμάρια ρακί, βότκα ή τζιν ή κονιάκ κλασικό. Δύο αστεροειδείς γλυκάνισους και βάζουμε αυτά τα τρία μέσα σε μία κανάτα ή σε ένα μεγάλο βάζο, το κλείνουμε και το αφήνουμε μία εβδομάδα σε δροσερό μέρος. Αμέσως μετά την εβδομάδα, την πρώτη μέρα, την Δευτέρα την επόμενη, βράζουμε 100 γραμμάρια ζάχαρη με 100 ml νερό και κάνουμε ένα σιρόπι 5 λεπτά, όχι παραπάνω γιατί δεν θέλουμε να είναι και πάρα πολύ δεμένο. Μόλις θα κρυώσει, ενώνουμε το σιρόπι με το περιεχόμενο της κανάτας, δηλαδή τα φρούτα, το ενόπνευμα και το γλυκάνισο. Το αφήνουμε 24 ώρες να πάρει, να ενωθούν τα αρώματα και να πάρει και τη γλύκα του σιροπιού, να αραιώσουμε δηλαδή λίγο το ενόπνευμά μας, τη ρακή μας. Και αν, φίλες μου, τώρα αυτό το σιρόπι σας φανεί λίγο, μπορείτε να βάλετε 150 γραμμάρια ή 200. Αυτό πάντα το λέω εγώ, ότι μπορείτε εσείς να αποφασίσετε αν το λικέρ σας θέλει περισσότερη ρακή ή λιγότερη. Εγώ μου αρέσει το ενόπνευμα λίγο να υπερισχύει, δηλαδή να είναι λίγο περισσότερο έντονο. Εσείς τώρα, αν θέλετε περισσότερο σιρόπι, μπορείτε να προσθέσετε λίγο ζάχαρη επιπλέον, αλλά πάντα ίση ποσότητα, δηλαδή 150 ζάχαρη, 150 νερό ή 200 ζάχαρη, 200 νερό. Και όπως είπα, 24 ώρες θα μείνουν τα δύο ενωμένα και αμέσως στραγγίζουμε. Αλλά το στράγγισμα θα διαρκέσει γύρω στις 3 με 4 ώρες. Δηλαδή θα περιμένουμε σε ένα μεγάλο στραγγιστήρι και σε μια γαβάθα κάτω και μετά θα το βάλουμε στα μπουκάλια να κατασταλάξει το λικέρ πάρα πολύ ωραία, σιγά σιγά, χωρίς να το πιέσουμε, να τραβήξουμε τα φρούτα και να μετά μπορούμε να τα κάνουμε, φίλες μου, αν δεν θέλουμε να τα πετάξουμε, που δεν είναι κάτι ακριβό, εντάξει, όλα τα σπίτια έχουν, μπορούμε να τα κάνουμε και μια μαρμελάδα, θα δείξουμε την επόμενη εβδομάδα. Αλλά δεν θα τα πειράξουμε καθόλου. Αμέσως μετά τα βάζουμε στα μπουκάλια και το λικέρ μας είναι έτοιμο. Ας δούμε τώρα λίγο και το πορτοκάλι. Το λικέρ του πορτοκαλιού θέλουμε 10 πορτοκάλια, 600 ml κονιάκ ή βότκα, 600 ml νερό, 600 γραμμάρια ζάχαρη, 2 ξυλάκια κανέλα, ένα φακελάκι κρόκο κοζάνης ή αν θέλετε μπορείτε να το αφήσετε έτσι μόνο με το χρώμα του. Απλά ο κρόκος θα το δώσει λίγο πιο πορτοκαλί χρώμα. Αλλά αν τα αφήσετε και έτσι όπως είναι, φίλες μου, είναι πολύ ωραίο. Την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε και το πορτοκάλι με τον καφέ, που είναι πάρα πολύ ωραίο, που τρυπάμε τους κόκκους του καφέ μέσα στη σάρκα του πορτοκαλιού. Ακούω, ποια κυρία είναι στη γραμμή? Κυρία Ελένη, μια ερώτηση θα σας κάνω. Ναι, πείτε μου πώς λέγεστε. Μένια. Μένια. Προχθές έκανα τα μελομακάρονα. Ναι. Αλλά με απλώσαν, γιατί? Μήπως δεν έβαλε σωστά τα υλικά και είπα ότι δεν θα προσθέσετε ούτε θα αφαιρέσετε κάτι, γιατί ήταν η συνταγή ακριβώς στον πόντο μετρημένη. Τι να πω καλά. Μήπως ήταν η σόδα παραπάνω ή μήπως ήταν πολύ μαλακό το ζυμάρι. Α, και αυτό είναι. Αν το ζυμάρι, γιατί τυχαίνει καμιά φορά λίγο να σου έπεσε περισσότερο πορτοκάλι ή περισσότερο λαδάκι, αμέσως μετά γίνεται διαφορετική η ζύμη.
Πρέπει η ζύμη να γίνεται σαν μπαλάκια, να μην διαλύεται στο χέρι σου, να την πλάθεις όμορφα. Να το καταλαβαίνεις δηλαδή ότι είναι σφιχτό. Και όπως λέω πάντα, οι αναλογίες είναι ακριβώς στη ζαχαροπλαστική, δεν αλλάζουν καθόλου. Σφιχτό. Μπράβο. Να είναι σφιχτό και να το πλάθεις έτσι όμορφα, δηλαδή σαν γιουβαρλάκι, είδες εγώ το έκανα και γεμιστό. Έχω κάνει, ναι. Και γεμιστό που το έκανα και σκέτο, ήταν πάρα πολύ. Δεν άπλωσε. Είναι, μ' άπλωσε και έκανε ένα λάθος ακόμη το σερό που μένουνε, το έριξα μέσα τα ψιά και το ρούφιξε και εκείνο όλο. Έβαλε, όχι, αυτό και που θα... Και έγινε πολύ σιροπιαστό μετά. Ναι, όχι, αν θα βάλεις επιπλέον σιρόπι, γιατί είπα ότι τα βάζουμε μέσα στο σιρόπι, τα βουτάμε από τη μια και από την άλλη και τα βάζουμε στην πιατέλα. Δεν ξανασυμπληρώνουμε σιρόπι, γιατί ήδη κιόλας είναι τόσο αφράτα που θα σε διαλυθούν. Κάνε μια προσπάθεια και ξανακάντε ακόμα μια φορά. Αυτό τώρα μπορείς να το κάνεις μια πολύ ωραία βάση για cheesecake, δηλαδή να κάνεις κάτω αυτά τα τρίματα από τα μελομακάρονα που είναι υπέροχα και η νοστιμιά τους είναι, φαντάζομαι, έτσι. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και να κάνεις επάνω να χτυπήσεις μια σαντιγί με μια κρέμα τυριού και να το βάλεις επάνω και θα είναι ένα υπέροχο γλυκό καινούριο. Σαντιγί με κρέμα τυριού. Σαντιγί με κρέμα, κρέμα γάλακτος χτυπημένη με κρέμα τυριού. Να μην σε πω μάρκα. Εντάξει. Το τυρί την κρέμα, ξέρεις. Λίγο βανίλια. Ναι. Το τυρί και κρέμα γάλακτος. Ή μπορείς να βάλεις και στραγγιστό γιαούρτι με τη σαντιγί. Πάρα πολύ ωραίο γίνεται. Και να το απλώσεις επάνω και να το κάνεις ένα ταψάκι, ένα ωραιότατο κρύο γλυκό. Ναι. Εντάξει. Έχει. Και προσπάθησε ξανά μια μικρή δόση να κάνεις. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα να έχεις. Φίλες μου, είπαμε και για το πορτοκάλι μας. Α, να συνεχίσω λίγο. Τα 10 πορτοκάλι, 600 γραμμάρια ζάχαρη, 2 ξυλάκια κανέλα και ένα φακελάκι κρόκο κοζάνης. Και όπως σας είπα, τον κρόκο κοζάνης μπορείτε και να μην τον βάλετε, είναι απλά για να δώσει χρώμα και λίγο άρωμα ιδιαίτερο. 10 μέρες θα μείνουν τα πρώτα, δηλαδή το ινόπνευμα, τα μυρωδικά και τα φρούτα. Και εδώ πάλι, όπως στο λωτό, θα κάνουμε το σιρόπι, 10 μέρες θα είναι πρώτα τα φρούτα και αμέσως μετά το σιρόπι άλλες 10 μέρες. Δηλαδή είναι η ίδια διαδικασία με το λωτό. Αρκεί να γράψετε, φίλες μου, τις αναλογίες. Μέσα σε μια μεγάλη κανάτα θα βάλουμε πρώτα το πορτοκάλι, τα μυρωδικά και το ινόπνευμα, τα αφήνουμε 10 μέρες στη δροσιά, στην άκρη και αμέσως μετά από 10 μέρες κάνουμε ένα σιρόπι με τη ζάχαρη, 600 ml νερό και 600 γραμμάρια ζάχαρη. Μόλις τα κρυώσει ενώνουμε και το λικέρ μας είναι για όλο το χειμώνα. Ακούω, ποια κυρία είναι στη γραμμή? Ναι. Γεια σας. Ναι, η ίδια. Ναι. Καλησπέρα, Ελένη. Καλησπέρα σας. Πώς λέγεται? Μάρθα από την Κομωτινή, έχω μιλήσει κι άλλα. Α, γεια σου Μάρθα. Δυο λεπτά λίγο Μάρθα, να σβήσω το φούρνο μου. Τώρα. Παρακολουθώ, πάνε. Πότε θα βάλει τη βασιλόπιτα? Τη βασιλόπιτα τη χθεσινή. Α, πάρα πολύ ωραία. Θα την βάλουμε, Μάρθα, μη στενοχωριέσαι. Μπορεί να μπει Σαββατοκύριακο επανάληψη. Εντάξει. Πάντα. Έγινε. Ελένη. Ναι, ναι, πες μου. Σε μιλώ με το κινητό. Καλά κάνεις. Την πρώτη φορά που σε είχα πάρει, ήμουν τυχερή. Δεν με ενδιαφέρει τι με έτυχε. Τι σε έτυχε? Δεν με ενδιαφέρει. Α, ναι. Αλλά δεν με ενδιαφέρει. Να το πάρουν οι σειρές. Α, χαίρομαι πάρα πολύ. Τη βασιλόπιτα πότε θα βάλει? Τη βασιλόπιτα τώρα θα μπορεί να την βάλουμε επανάληψη οπωσδήποτε το Σαββατοκύριακο, γιατί είναι επίκαιρη και τη θέλουν ο κόσμος. Η Δάμος αύριο θα σου τη διαβάσω εγώ τη συνταγή, μη στεναχωριέσαι, εντάξει? Ναι. Έγινε. Να είσαι καλά, θα την βάλουμε επανάληψη. Και μέρα και νύχτα. Να είσαι καλά. Είναι άτομο μοναχικό. Α, εντάξει, ρε, σε κάνουμε παρέα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα να έχεις. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, γεια σου. Πάμε για ένα διάλειμμα λίγο και να γυρίσουμε ένα μικρό διάλειμμα, να γυρίσουμε να βάλουμε και το φαγητό μας μπροστά και να χαιρετήσουμε. Ωραία.
Μόλις έφτασε ο κύριος Κοτοσέφ, το τέρι της κοτούλας Ελεώνα. Ταξίδεψε μέρη μακρινά, μαγείρεψε και γεύτηκε πιάτα από όλο τον κόσμο. Βρήκε πολλές καινούργιες συνταγές, διάλεξε τα καλύτερα υλικά και γύρισε εδώ και μαγειρεύει μόνο για εσάς. Πολλά καινούργια πεντανόστιμα κοτοπιάτα. Κοτοπιάτα με άρωμα Ανατολής, εξωτικά, ευρωπαϊκά και όχι μόνο. Έχουμε ετοιμάσει για εσάς μια μεγάλη μεσογειακή κοτοποικιλία από κριτικές νοστιμιές, κοτολιχουδιές μέχρι και παραδοσιακά μακεδονικά καλούδια. Συνταγές της γιαγιάς δοσμένες με πολύ αγάπη. Απολαύστε τη μεγάλη ποικιλία σε έτοιμα γεύματα, νόστιμα, γρήγορα και υγιεινά, καθώς και τα ατομικά μενού για φοιτητές. Γευτείτε νέες προτάσεις, γεύσεις και αρώματα από τον κύριο Κοτοσέφ. Πλατεία Εμπορίου 15. Νέο κατάστημα στη Βενιζέλου 70. Στο Σκούταρι και στην Υγρίτα. Εργαστήριο στον Ελαιώνα Σερών. Ο ΤΑΠ είναι σημαντικός για τις τοπικές κοινωνίες και οι τοπικές κοινωνίες είναι σημαντικές για τον ΤΑΠ. Γι' αυτό σχεδιάζουμε να επενδύσουμε εκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα τοπικής κοινωνικής στήριξης μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Στόχος μας είναι να είμαστε ένας καλός γείτονας.